Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Λίμπερο 107 και 4 τον FM, εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα. Ζάχος Ντρούλινγκ, Τάσος Τρέγιας, συντροφιά Παρίτσα. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 11, όπως είναι γνωστό για τους παλαιότερους ακροατές. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, εδώ σας κρατάμε συντροφιά. Ένα αθλητικό δίωρο με τον Ζάχο. Οι νεότεροι το λέμε τώρα για να ενημερωθείτε και να γνωρίζετε πότε μπορείτε να μας ακούτε. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε και σήμερα. Πάντα συντροφιά παρέα μαζί σας, με τα δικά σας μηνύματα, με τις δικές σας τηλεφωνικές γραμμές και βασικά τις δικές σας απόψεις, γιατί εσείς οι ίδιοι οι ακροατές είστε πάρα πολλές φορές και η συμπαραγωγή μας εδώ πέρα. Καλησπέρα, Ζάχο. Καλησπέρα σε όλο το. Με έκανε εντύπωση, σου είπα, τώρα ο κόσμος όλο ακούει. Να, αυτό έχω δουλειά όλο και δεν μας πιστεύουν κιόλας. Είμαστε εδώ και μία σχεδόν 5-6 μέρες και άλλη μία-δύο μέρες χρειαζόμαστε. Στο σπίτι αλλάζουμε όλο το μπάνιο και καταλαβαίνεις τι τέτοιο. Και δεν έχω πάρει χαμπάρι κάποια πράγματα, γιατί δεν μπαίνω στο διαδίκτυο. Βλέπω τώρα μόνο τα απολύτως απαραίτητα. Δεν το ήξερα αυτό. Λέει κορονοϊός, Ιταλία, 168 νεκροί σε μία μόνο ημέρα. Ναι. Σε μία ημέρα 168 νεκροί. Ναι. Εντάξει, να πούμε, γιατί το είπαμε για τις προηγούμενες μέρες. Γιατί τους ξέφυγε, φίλε, στην Ιταλία. Ξέφυγε το πράγμα. Ναι, ξέρετε. Το ήξεραν πριν 4 μήνες υπήρξε κρούσμα και το είχαν κρυφό. Τι κρυφό το είχαν. Κατάλαβες. Όπως και στην Τουρκία, δηλαδή, που δεν αναφέρουν λέει, τα κρούσματα. Τουρκία δεν έχει τίποτα. Ναι, απλά. Απλά το κάνει. Είπε τον ιό, θα φύγεις από εδώ, δεν θα έρθεις. Απλά. Και ναι, εντάξει. 168 νεκροί σε μία ημέρα είναι τρομερό νούμερο. Βέβαια, τους επιστήμονες δεν έκαναν τους γιατρούς. Θεωρώ και νομίζω κάπως έτσι είναι ότι πάνω από 90% αυτών των κρουσμάτων, μην πω και λίγο μπορεί να λέω, επαναλαμβάνω, είναι ευπαθείς ομάδες και είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πρόβλημα, έτσι, για να μην υπάρχει, για να μην υπάρχει ο πανικός. Δηλαδή, αν έχεις ένα πρόβλημα, όπως λέει και τώρα, για να μην πάρεις εσύ το λόγο. Οι ευπαθείς ομάδες. Ναι, οι ευπαθείς. Τώρα που άκουσα στην Ελλάδα, ένας από αυτούς που ήταν στο. 66χρονος. Ναι. Στο group. Στο group είχε που πήγανε, είχε χρόνιο αναπνευστικό πρόβλημα. Θέλω να πω δηλαδή ότι κάποιο πρόβλημα έχεις για να σε χτυπήσει ο ιός αυτός και να σε πάει προς το θάνατο, έτσι. Αλλιώς. Αν είσαι 50 χρόνια άτιτλος, σε πιάνει ο ιός. Εμείς δεν μας πιάνει τίποτα μας. Πώς δεν. Τι είναι να μας πιάνει, ευπαθείς ομάδες θεωρείστε κι εσείς. Ευπαθείς. 50 χρόνια όταν να πάρεις τίτλο με 4 βουβασμούς, είσαι. Αυτό έλεγα με ένα φίλο. Πώς θα φέρνει ο τέτοιος. Λέμε τώρα, εντάξει, εμείς λέω, εγώ λέω ότι δύο μάτς είναι. Όλοι βασικά είναι δύο παιχνίδια 180 λεπτά μακριά από το κύπελο και οι τέσσερις ομάδες, έτσι. Λέω, κάνει κανένα χουνέρι ο Γκάντ. Και τόσο άτυχοι είμαστε να πάρουμε κανένα κύπελο και να μην υπάρχει κανένας. Δηλαδή στο γήπεδο να έχει απαγορευτεί, στο Λευκό Πύργο να μην αφήνει να κατέβει κανένας. Και λέω και το λέω και πρόσεξε. Και να μας φέρνουν το κύπελο και να πούνε έχει προσβληθεί από κορονοϊό, μην το ακουμπάτε. Φαντάζεσαι. Όλα τα φαντάζεσαι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, εντάξει. Αν και νομίζω. Να είδες αν δεν βάζεις τη λούπα. Τι όλα, δεν ξέρω πώς θα πάει. Λογικά δεν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε και σίγουροι. Πολύ καλά το λες. Λογικά δεν υπάρχει περίπτωση να πάρεις κύπελο για να γίνουν όλα αυτά. Ναι, όχι, να φτάσει. Οπότε καλά το είπες. Την πήρες την ασίστ. Εντάξει, καλό. Ναι, εντάξει. Δεν το έδεσα καλά το θέμα. Βλακία μου, σε δίνω ασίστ. Η ουσία είναι ότι. Ναι, δεν ξέρουμε τώρα. Μπορεί να σου το πω κι άλλο. Να σκεφτεί κάποιος και δεν θα είναι και λάθος να το σκεφτεί. Σου λέει ρε φίλε, μπορεί τα πράγματα, λέμε, να είναι πολύ άσχημα. Όχι από πλευράς. Αυτό που είπα προηγουμένως ότι τις ευπαθείς ομάδες και τους μεγάλους σε ηλικία χτυπάει είναι γεγονός. Αλλά μπορεί να είναι πράγματα που δεν τα ξέρουμε και δεν τα λένε για να μην επικρατήσει πανικός π.χ. Είναι και αυτό μία πιθανότητα. Έτσι, όχι μεγάλη, θεωρώ. Αλλά όταν δεν έχεις, το λέω και για τα αθλητικά δρόμενα, όταν δεν έχεις όλες τις παραμέτρους, δεν τις γνωρίζεις, δεν μπορείς να ξέρεις κιόλας. Καλό είναι τη δεδομένη στιγμή όλοι να είμαστε λίγο πιο υπεύθυνοι με την ατομική υγιεινή. Φίλε, 15 φορές κάνουμε τα χέρια. 20 φορές. 20, φίλε, μέχρι να βρεθεί το εμβόλιο, να εμβολιαστούμε όλοι. Ξέρω εγώ ποιοι θα πρέπει να εμβολιαστούν τέλος πάντων. Μέχρι να ανέβει η θερμοκρασία, γιατί λένε μετά στους 22, 23, 25 βαθμούς εκεί. Δεν πιάνει. Ψοφάει το μικρόβιο, ο ιός. Και μετά ένα άλλο τέτοιο που άκουσαν λέει μετά τις 10. Τόσο στην Ελλάδα το συζητήσω. Το άκουσα μετά τις 10 μέρες λέει. Ναι. Δεν μπορεί και να μεταδοθεί. Δεν μπορεί λέει. Δεν εποάζεται. Ναι,
το να μεταδοθεί, ας πούμε, αν έχεις και περάσουν 10 μέρες, είναι πολύ δύσκολο, ας πούμε, και χέρι να σου δώσω γερέ. Αυτό είναι από σάλιο, ότι είναι κανένα γλωσσόφιλο, τίποτα, καμία. Σάλιο, κορονοϊού. Κορονοϊού. Και τι γίνεται τώρα με τη Θεία Κοινωνία, ρε φίλε, είναι ένα ευαίσθητο. Δεν ξέρω, φίλε, είναι αυτό πραγματικά. Θέμα. Είναι πραγματικά. Κάτι. Είναι και οι δύο πλευρές έχουν δίκιο, εντάξει. Ναι, σε ένα σημείο έχουν δίκιο. Μα όλοι, εντάξει, ρε φίλε, όλοι βαφτιστήκαμε χριστιανοί ορθόδοξοι, όλοι ναι. πιστεύουμε, όλοι αγαπάμε και την Παναγία μας και το Θεό μας και τον Χριστό μας και τα λοιπά και τους Αγίους μας, τους θυμάμαι, ναι, okay. Αλλά τη δεδομένη στιγμή. Ποιος σου διασφαλίζει όλο αυτό το θεματάκι, δηλαδή, να σου πω κάτι. Δεν κάνει παιδιά, έτσι. Η ηγεσία της Εκκλησίας. Αν, λέω εγώ τώρα, πάει ένας και τους λέει, αν εσύ ο ηγέτης, ο θρησκευτικός μας ηγέτης, πας σε ένα νοσοκομείο που υπάρχουν ασθενείς με κορονοϊό και τους κοινωνήσεις και κοινωνήσεις και εσύ από πίσω. Ναι. Σε ακολουθήσω, ρε φίλε, κι εγώ. Έχεις την εντύπωση θα πάνε πολλοί να το κάνουν από την ιεραρχία της Εκκλησίας αυτό? Δεν ξέρω, να σου πω. Δεν ξέρω. Να μην πω, θα έλεγα δύσκολα, αλλά δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ούτε ένας δεν θα πάει. Δεν θα το διακινδυνεύσει. Εντάξει. Εντάξει. Ναι, γιατί έρχεται, πρόσεξε. Έρχεται παιδιά, και Πάσχα, έτσι. Άλλο η θρησκεία, άλλο η ιατρική, άλλο η μικροβιολογία, άλλο ο ιός, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έρχεται και Πάσχα. Και Πάσχα, αν λέμε αυτό το πράγμα κρατήσει, γιατί τώρα είδαμε και στα γήπεδα, έτσι. Και η Champions League θα έχει. Να με κράξουν, να με πούνε ότι είμαι άθεος και τα λοιπά. Έχει, δεν είναι αυτό. Έχει καταρχήν παιχνίδια Champions League, δεν θα έχει κόσμο. Ναι. Εκτός σήμερα το γερμανικό, που δεν ξέρω, γιατί η Γερμανία δεν έχει κόρο, δεν φοβούνται αυτοί. Ναι, απλά τη δεδομένη στιγμή. Δεν το κατάλαβα πρέπει, γιατί. Πρέπει νομίζω να φανούμε όλοι υπεύθυνοι ατομικά πρώτα απ' όλα ο καθένας για να υπάρχει καλό στο σύνολο, στους συνάνθρωπούς μας, στις οικογένειές μας, ιδίως. Στους μπαμπάδες μας, τις μαμάδες μας, τους παππούδες, γιαγιάδες. Εμείς δεν έχουμε παππούδες, γιαγιάδες. Έχουμε όμως τη μητέρα μας, ο μπαμπάς έφυγε. Έτσι γιατί χτυπάει σε μεγάλες ηλικίες και αν φέρεις τον ιό μέσα στο σπίτι και έχεις παππού, γιαγιά, μπαμπά, μαμά σε μεγάλη ηλικία κτλ. Ή κάποιον συγγενή, ο οποίος ανήκει σε ευπαθείς ομάδες, δηλαδή με σαγαρόδι διαβήτη, με καρδιοπάθειες. Και να μην είναι, αλλά πιο πολύ άμα είναι ευπαθείς ομάδα. Με αναπνευστικά προβλήματα κτλ. Νομίζω ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Θα έχει και εσύ ο ίδιο με τα τύψη και τα λοιπά που θα ταλαιπωρηθεί και ο άνθρωπό σου και δεν ξέρουμε τι κατάληξη θα έχει. Γι' αυτό λίγο προσεκτικά, λίγο προσοχή παραπάνω όλοι. Όχι λίγο. Σε σπίτια που υπάρχουν ευπαθεί ομάδε άνθρωποι, πολύ προσεκτικά. Όχι λίγο. Δηλαδή τώρα σου πω κάτι, εσύ ζάχνω. Αλλά και απ' την άλλη δεν μπορεί να. Δεν ξέρω ποιο είναι το σύνολο. Μεταξύ σοβαρού και αστείου. Δηλαδή τώρα τι λένε η ιεραρχία τη Εκκλησία. Ότι άμα θα πάω. Γιατί είπαν επίσημα. Κοινωνίστε, λέει άφοβα. Κοινωνίστε. Απλά λέει, όσοι ανήκετε σε ευπαθείς ομάδες, τέλος πάντων, λέει, ξέρω εγώ, λίγο περιοριστείτε και τα λοιπά. Αυτό είπαν. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Δηλαδή, άμα πάω, ρε φίλε, εγώ τώρα σε μια μπρίζα, σε μια εκκλησία και βάλω το δάχτυλό μου, δεν θα πάθω ηλεκτροπληξία. Αυτό μου λένε. Δηλαδή, μόνο αυτό δεν ακούσαμε. Μέσα στα πλαίσια τη συζήτηση που κάνουμε και τη κουβέντα, που αναφερθήκαμε και είπαμε να είμαστε λίγο υπεύθυνοι παραπάνω όλοι. Τη δεδομένη στιγμή και λίγο να φροντίσουμε και για τον συνάνθρωπό μας όλοι, ανήκει και αυτό πιστεύω. Κοίτα, όπως. Α, σε διέκοψα, sorry. Δεν πειράζει, μία φορά δεν θα κατηγορηθεί κανείς, ούτε θα πάθει κανείς κάποιο κακό, να προστατέψουμε οι ίδιοι το εγώ μας και τον συνάνθρωπό μας. Γι' αυτό να κοινωνήσει ο κόσμος. Φυσικά και να κοινωνήσει. Είναι το ανώτερο μυστήριο που υπάρχει στη θρησκεία μας, έτσι. Δεν είναι κακό όμως να. Δεν ξέρω θα πω βλακεία. Μα και βλακεία, ρε παιδιά. Βλακεία δεν υπάρχει. Δεν θα είναι κακό να έχει χώρια κουταλάκια μια χρήση για τον καθένα. Γιατί να σου πω και κάτι. Πίσω από τον 80χρονο, με συγχωρείτε, Ζάκο. Πίσω από τον 80χρονο, μπορεί να πάει το παιδάκι 2 ετών. Μπορεί να πάει ένα παιδάκι, ξέρω εγώ, 5 ετών. Ναι, κουταλάκι δεν, γιατί θα σου πει. Θα σου πει ο πάτερ. Ναι. Θα σου πει ότι έτσι δεν πιστεύει. Κατάλαβες. Εσύ που πιστεύεις δεν πάνε. Ναι, αυτό που λες δεν έχει απάντηση. Κοινώνεις έναν από κορονοϊό και γίνεις και εσύ εγώ πίσω. Αυτό που λες είναι σωστό αλλά δεν έχει απάντηση. Δεν ξέρω αν τεθεί σε κάποιον τι θα πει. Ναι, πώς θα με κάποιον από τους ξέρω εγώ δεσποτάδες. Αγαπάμε τη θρησκεία μας, ναι, πιστεύουμε, αλλά πώς θα γίνει τώρα. Τώρα είναι λίγο δύσκολο. Σου λέω όπως υπάρχουν φανατικοί στο. Δεν ανοίξαμε τις γραμμές, δεν είπαμε τίποτα. Ας τις έχουμε ανοιχτές γραμμές. Εντάξει. 23-10-287 και 3-8. 23-10-287 και 3-8. Θα μιλήσουμε για μπάσκετ. Δεν μιλήσαμε χθες για μπάσκετ. Ναι. Λοιπόν. Για πολλά θα μιλήσουμε. Ναι, λέω πιο πολύ. Να πούμε στο κορονοϊό που κόλλησε Μαρινάκη. Ναι, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι οι φανατικοί. Ναι, όπως είμαστε ας πούμε, φανατικοί των γηπέδων, υπάρχουν και φανατικοί και το αντίθετο. Φυσικά και για τη θρησκεία, έτσι. Οι οποίοι κάποιοι του έρχεται αδιανόητο αυτό που λες, ας πούμε, το να μην
κοινωνείς από το ίδιο κουτάλι, έτσι. Και κάποιοι άλλοι που λένε αυτό ακριβώς που λες και εσύ, που δεν είναι παράλογο. Κάτσε να ακούσουμε τι έχει να πει ο φίλος, βέβαια, έτσι. Ναι. Καλησπέρα. Θα ήθελα και την άποψη του κόσμου. Έλα, φίλε. Έλα, Χριστό. Καλησπέρα, Τάσο και Ζάχο. Γεια σου, Χριστό. Καλησπέρα, Χριστάρα. Παιδιά, λοιπόν, δέστε τώρα τι γίνεται. Ένας ιός τι μπορεί να κάνει να παραλύσει το σύμπαν, ε? Δεν μπορεί, ρε φίλε, δεν μπορεί. Δες τι έγινε τώρα. Φυσικά και μπορεί. Έχουν παραλύσει τα πάντα. Αθλητικές εκδηλώσεις, σχολεία, μαγκελιό γίνεται. Έχουν περιοριστεί. Δεν ξέρω, χθες το είπαμε εδώ πέρα, δεν θυμάμαι ποιο το. Χιουμοριστικά το έγραψε ένα στο Facebook, αλλά να σου πω κάτι, δεν απέχει και πάρα πολύ από την πραγματικότητα. Λέει ότι αυτός, ρε παιδί μου, ο ιός, το φτιάξανε, λέει, έτσι για να καθαρίσουν όλους τους τα παππούδια για τις συντάξεις. Μην γελάς καθόλου. Δεν απέχει πιο πολύ, δεν απέχει και πάρα πολύ από τις. Όχι μόνο αυτό. Ανά τον πλανήτη, έτσι. Πάει κατά διάολου και η οικονομία της Κίνας, και όχι μόνο η οικονομία της Κίνας. Καλά, αυτή βέβαια, εξαγωγές έτσι καταστράφηκαν αυτοί. Και παγκόσμια. Αυτή η Κίνα, οικονομία. Πόσο της εκατό της, της οικονομίας είναι από τις εξαγωγές, έτσι. Βγαίνει και ο Τραμπ και λέει: εμείς το έχουμε το εμβόλιο και τα λοιπά. Και τώρα και τα άλλα. Αλλά το εμβόλιο στο δώσει, ρε φίλε. Φίλε, να οικονομήσει. Έλα, ρε Χριστό. Τάσο, αυτό που είπες για το Μαρινάκι, να τον ευχηθούμε που λες περαστικά. Τον ιό είπα περαστικά. Τι είναι αυτό που φόραζε από λαμπαρίνη. Ναι, όχι, άλλο θέλω να πω, ρε Τάσο. Αν θέλει ο άνθρωπο, α πούμε, να πάει εκεί στην Βουλή μια βόλτα, να ρίξει φυλάκια εκεί, ματ μουτ. Κοίταξε τώρα. Καταρχήν, χαριτολογώντας το είπαμε. Έτσι, περαστικά σε όποιον το συζητάμε. Εντάξει, πέρα από τις οπαδικές αντιπαραθέσεις που υπάρχουν, περαστικά σε όλο τον κόσμο ο οποίος νοσεί από αυτό το βρωμοϊό. Ήρθε σε επαφή, νομίζω, στους πανηγυρισμούς εκεί στην Αγγλία με αγκαλιές, φιλιά, ξέρω εγώ, με όλους τους παίκτες. Τώρα αυτοί οι παίκτες θα έρθουν να παίξουν στην Τούμπα. Προφανώς και στην Νότικα, με τους παίκτες Νότικα. Ήρθα σε επαφή με τις οικογένειες, αυτό ένα. Θα δουν στην Τούμπα μέσα. Τώρα οι πρώτες εξετάσεις λέει που κάνανε και τους κάνανε εξετάσεις. Τους παίκτες. Τους ναι, βγήκαν λέει αρνητικές. Αλλά ποιος μου λέει εμένα ότι υπάρχει κάτι επιλήψιμο και δεν το λένε. Αλλά να σου πω και κάτι. Μπορεί να έχει κανένας παπάς από τον Ευάγγελο. Γιατί ρε φίλε, σε μία εβδομάδα είναι να καταθέσει στο δικαστήριο εγκαταστημένα. Κάπου κοντά είναι. Μπορεί να έχει κανένας παπάς. Ποιος μου το λέει να είναι παπάς. Για να ακούσουμε, το Χριστό. Πιστοποιητικό από γιατρό, δημοσιοποιείσαι πιστοποιητικό από γιατρό που να λέει ότι ο Ευάγγελος Μαρινάκης πάσχει ή νοσεί από κορονοϊό. Όχι, δεν το είδαμε αυτό. Ωραία. Στην Τουρκία ακούσατε κάνα κρούσμα τίποτα. Δεν έχει. Ούτε ένα. Λέει περνάει από πάνω και φεύγει. Ούτε ένα. Και πού ξέρουμε οι άλλοι τώρα εκεί τι κουβαλάνε εκεί στα σύνορα. Καλά, φίλε, εκεί έχει Ερντογκάν, φίλε. Ο Ερντογκάν είπε κορονοϊέ δεν θα έρθει εδώ. Τι είπες, πού ξέρουμε τι γίνεται, τι είπες, Χρήστο, για πες ξανά. Αυτοί που είναι εκεί στα σύνορα, που πάνω στον Εύρο, δεν ξέρουν τι κουβαλάνε μαζί τους. Ναι. Εσύ θα κοινωνήσεις. Εγώ, όχι ρε, εγώ αμαρτωλός σήμερα. Οι αμαρτωλοί κοινωνούν. Δεν είμαι για να κοινωνήσω εγώ. Οι αμαρτωλοί κοινωνούν. Να συγχωρώ. Έχω ρίξει μυρελίκια στα γήπεδα εγώ τώρα. Άσε με τώρα μένα. Εντάξει, light αμαρτία είναι το πινελίκι. Και οι αμαρτίες είναι πριν κοινωνήσει. Καταρχήν, πριν κοινωνήσει, πρέπει να πας να εξομολογηθείς. Πρώτα εξομολόγηση. Να ετοιμαστείς εσύ ψυχολογικά ότι. Του κατηχητικού ήταν ο Τρέγιας. Ότι ήμουνα. Πολύ παλιά. Ότι μετανοείς πραγματικά. Ναι, πολύ παλιά κι εγώ. Ναι, ναι. Ότι μετανοείς πραγματικά μέσα σου. Δηλαδή να είσαι εσύ έτοιμος ψυχικά. Μάλιστα. Μετά να πας στο πνευματικό σου να εξομολογηθείς και μετά να πας να κοινωνήσεις. Ξέρεις πότε θα το κάνω αυτό. Ναι. Θα πάνε πρώτα αυτοί που είναι 300 της Βουλής να εξομολογηθούν και μετά εγώ. Ρε άσου 300 Βουλής. Άμα υπάρχει... άσε τι, αυτοί μας έχουν καταστρέψει. Στάσου ρε. Ω, καλό. Θα σου πω λίγο κάτι. Καλό. Άμα θα πας στον Άγιο Πέτρο, χτύπα ξύλο. Καλό. Και σου πει ο Άγιος Πέτρος, εσύ είσαι αμαρτωλός γι' αυτό και γι' αυτό. Θα κριθείς διαφορετικά από αυτούς τους 300 της Βουλής. Δεν θα σε νοιάζει. Εγώ διαφορετικά. Εννοείται ρε φίλε. Εννοείται, δεν σε κόβει. Deep, δεν σε κόβει. Τέλος πάντων. Τους αγιοποίησε τους 300 τάσους. Εγώ? Όχι ρε φίλε. Η άποψή μου για τους πολιτικούς νομίζω ότι όσοι μακούνται. Είπαμε και στο χειρότερο εχθρό μας θέματα υγείας δεν ευχόμαστε άσχημα πράγματα, έτσι. Να μην λέμε ότι θέλουμε. Καλά, ναι, βέβαια. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Οκ, Χριστάρα, δεν ξέρω αν έχεις να πεις κάτι άλλο. Ναι, 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 ένα τελευταίο. Ένα τελευταίο για το μπάσκετ. Τώρα λέει ο Ολυμπιακός θα πάει στην Αρμάνη να παίξει. Ναι. Λέει ότι άμα πάει θα μείνουν και 14 μέρες εκεί, λέει, σε καραντίνα, δεν μπορεί να φύγουνε. Τότε τι πήγανε, δεν κατάλαβα. Άκουσα και αυτό, ναι.
Καλά, άμα μείνουν 14 μέρες η επόμενη αγωνιστική της Ευρωλίγκα, πού θα την παίξω στην Ιταλία, πάλι. Εσύ, Ζάκου, λένε 14 μέρες γιατί τόσο λέει κάνει αυτό κύκλο ο ιός. Ναι, έχει μάτσει η Ευρωλίγκα, δεν σταμάτησε η Ευρωλίγκα, όπως είδε σήμερα παίζουν. Και στην Ιταλία κιόλα. Ζήτησαν αλλαγή έδρα. Παίζουν, ήδη βλέπω άδεια γήπεδα σε Ισπανίε, σε αυτά. Ναι, ζήτησε αλλαγή έδρα. Ο Τσάμπιος Λίγκ και οι Γερμαναράδες θα έχουν κόσμο, δεν ξέρω γιατί. Το Λειψία τότε να θα έχει κανονικά κόσμο. Έτσι άκουσα χθες βράδυ. Το άκουσα δεν μου λες το δικό σας το μείον 3 δεν παίζει τίποτα. Ποιο όχι, μείον 3. Για ένα παίχτη λέει θα το τακτοποιήσει. Πληρωμένος είναι και δεν έστειλε λένε στην ΕΠΟ δεν έκαναν το τσεκ αυτή. Ναι δεν πληρωμένος. Υπάρχει θέμα δηλαδή. Όχι βέβαια. Άντε έγινε καλή συνέχεια παιδιά. Γεια. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο. Τασούλη μου εσύ, σε πάλι καρέ. Εγώ και ο Ζάχος. Α, εντάξει. Τι κάνει Τασό. Τι να κάνουμε ρε Νίκο, την παλεύουμε εδώ πέρα. Ναι. Είπε για τον μπάσκετ κάτι, άκουσε για τον μπάσκετ. Για τον μπάσκετ είπαμε να μιλήσουμε, θα μιλήσουμε, δεν μπορέσαμε να μιλήσουμε πολύ χθες. Λίγο γιατί, δεν μιλάτε, γιατί δεν μιλάτε για τον μπάσκετ Τασό, γιγάντα. Το έχουμε στο πρόγραμμα να μιλήσουμε σήμερα για τον μπάσκετ. Απλά ξεκινήσαμε κάπου διαφορετικό, ναι. Α, μπράβο, λόγω του αυτού το γιατί η αρρώστια, η κακιά αρρώστια. Ήταν και το, η έφεση σήμερα, το ένα τ' άλλο και κοντεύουμε να γίνουμε δικαιοσύνη. Η έφεση που θα γίνει, κοίτα, κάθε, η έφεση που θα γίνει, θα πάει μακροπρόθεσμα. Θα τραβήξει, και εγώ αυτό λέω. Θα τραβήξει, διότι να πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία αρχινά να χρονίζει τη δεξιά και αριστερά. Τα παιχνίδια αρχινά να χάνει ο Μητσοτάκης το τιμόνι. Και βάζει να πούμε το θέμα αυτό, το θέμα έτσι για να έχει να πούμε άλωση στη Βόρεια Ελλάδα. Μάλιστα. Η Βόρεια Ελλάδα, να ξέρεις πολύ καλά, δίνεται 3-4 λιμάνια στον άξονα της Ευρώπη και στα Βαλκάνια. Η Ευρώπη και στα Βαλκάνια. Είναι Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, Θεσσαλονίκη, Βόλος και άλλο ένα λιμάνι, δεν το θυμάμαι τη στιγμή. Αυτά τα λιμάνια, τα 4-5 λιμάνια, γνωρίζουμε πολύ καλά, έχει πολύ άξονα, δηλαδή Βόσπορη και κάτι άλλα, κάνει σύνδεση με την Αλεξανδρούπολη. Nice. Καταλαβαίνει τώρα το παιχνίδι που ο Μητσοτάκης κάνει, διότι αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης για να έχει πούμε άλωση απέναντι στη Βόρεια Ελλάδα, ή και στον Α, ή στον Ηρακλή, ή στην Καβάλα, ή τον Πανθαραϊκό, ή την Ξάνθη, ή Κομωτινή και πολλά άλλα, ή ο Πιερικός και η Καθορία να ξέρει πολύ καλά, ο άνθρωπος αυτός αρχινάει να παίξει με σημασμένη τράπουλα. Τι άλλο θέλει να γίνει, Νικόλα. Εδώ το μόνο μέσο μαζικής ενημέρωσης, μαζικής μεταφοράς που έχουμε στη Θεσσαλονίκη, είναι ο ΟΑΣ. Δεν έχουμε ούτε τραμ, ούτε προαστιακό, ούτε μισθό. Δεν κατάλαβες το νόημα το δικό μου. Δεν κατάλαβα τι λες. Εγώ το τραβάω λίγο παραπάνω μου. Για να δεις ότι, για να σου αποδείξω, ότι δεν αδιαφορούν μόνο παγερά αδιάφορα για το ποδόσφαιρο της Θεσσαλονίκης. Γενικά αδιαφορούν για το, μας θεωρούν πολύ της β' κατηγορίας εδώ πέρα. Α, και έτσι που τα αφήσεις, το πας εκεί πέρα, το πας Μακεδονία, το πας πούμε πατριωτικά. Εγώ το πάω γενικά το πάω, Όχι, τάσο μου, κοίτα σου, από την άλλη οι Αμερικάνοι θέλουν αυτά τα παιχνίδια που θέλουν δικό του παιχνίδι οι Αμερικάνοι. Ο κύριος αυτός δεν κάνει το λάθος, πήγε με τους Γερμανάδες. Ναι. Σε δίνει να καταλάβεις πως είναι το θέμα, ο ΠΑΟ κάποια στιγμή. Έχει καλό τιμόνι. Το μπάσκετ διαλυμένο. Δεν υπάρχει μπάσκετ, διότι να πούμε το μπάσκετ, είπα και άλλη φορά Τάσο, ότι αυτό το μετερίζει, τελειωμένο είναι. Από την όπου έβαλε ο Καταρίς, του Κωνσταντινικά και κάποιο Κωνσταντινίδη και πολλά άλλα. Έβαλε τον Πάνε πρέλευε αυτόν τον κύριο από την πρώτη Ιγκοσλαβία και τον κάνανε έλεγχο χρόνο τετσέ. Και τα χρέη είναι τόσο πολλά τα χρέη της ΚΑΕΠΑΟΚ. Δηλαδή αυτή η στιγμή, ο κάθεται στον πάγκο ο Νίκος Σταυρόπουλος, αυτό το παιδί που το φέρνανε από τη Λάρισα και δεν ξέρει πού να πει καλημέρα, καλησπέρα. Φέρνανε δύο φουσκωτούς στον πάγκο, ένας κάνει το φροντιστή και άλλος κάνει το μπράβο. Πάγκο δεν υπάρχει, προπονητή δεν υπάρχει, κόσμο δεν υπάρχει. Για πες μου, ο κόσμος υπάρχει κόσμο. Η μισή που είναι με τα φρύ και με τις καραμέλες, οι άλλοι κάθεται με το κινητό τηλέφωνο, κάτι 5-6 πιτσιρίκια φωνάζουν πάω και γέγε. Και βγήκε ένας κύριος που και γκαρίζει με το μικρόφωνο, ναι, είπε είναι καλό μεροκάμα. Τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή μη φωνάζεις δε φίλε. Δηλαδή.
Μη φωνάζει. Αφού έκλαψα. Μα μας πήγε και κατεμιά, ρε φίλε. Με το που φώναζε δεν μπορούσε να βάλουμε καλάθι. Με το που τρόμαζαν οι παίχτες, φίλε. Ξέρει. Με φώναζε τόσο πολύ που τρόμαζαν οι άλλοι και την ρίχναν έξω την μπάλα. Τι φωνάζει. Κάτσε, ρε φίλε. Πάμε, πάμε. Πίσω είμαστε. Άσε να κερδίσουμε και φωτσίριξε. Καταλαβαίνω, έτσι είναι το θέμα τάσο. Ναι, έτσι είναι. Δυστυχώς για το μπάσκετ είναι για τα σκυλιά είμαστε. Γίναν τραγικά λάθη. Τα έλεγες, τα έλεγες εσύ, γιατί όπως σε κράζω πολλές φορές και σκοτωθήκαμε στον αέρα, δικαιώνεσαι για τον μπάσκετ, για τον Μπρέλεβιτ, την παρέα κτλ. Δικαιώθηκες. Εντάξει, όπως μιλάμε και τα λέμε τα πράγματα όπως γίνονται και πολλές φορές έκραξα. Αυτή τη φορά δικαιώθηκες 100% σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Δυστυχώς, δικαιώθηκες. Να σε πω κάτι, το γήπεδο του ΠΑΟΚ, άμα του πάνε το δεις μέσα, ο Τσόκης ψυχή μόνο ξέρει είναι. Δηλαδή πήγα εγώ δύο φορές πήγα το γήπεδο, το βόλι και τον μπάσκετ με το Περιστέρι. Τη μία έφαγες και πέσιμο έμαθα. Δύο έπεσα, δύο φορές. Δύο φορές την πέσανε. Μάλιστα. Γιατί να σου πω κάτι, η δικιά μου παρουσία, φίλε μου, καλέ. Είναι πολύ ενοχλητική. Ναι. Στην Τούμπα δεν είχες κανένα πρόβλημα τώρα τελευταία που πήγες όμως. Όχι. Εκεί πέρα μπήκαν όλα τα παιδιά μαζί. Ήταν ο Στάθης ο Βάκος και έκανε τον επικεφαλή. Εντάξει. Okay. Ήταν ο Στάθης ο Βάκος. Ήταν και ο Μάκης, ήμασταν πολλοί παιδιά. Ήταν πολλά παιδιά. Εντάξει. Ωραία, ωραία. Και ο Μάκης, τέλος πάντων. Ναι. Η γειτονιά μου είναι. Yeah. Έτσι. Οπότε μπήκαμε όλοι μαζί μέσα. Μια φορά πήγα στο μπάσκετ ή το ποδόσφαιρο εκεί πέρα από το είδο που είναι η ατμόσφαιρα, ήταν πολύ μολυσμένη ατμόσφαιρα. Από την ώρα που είμαι ο Καραπαπάς μπαίνει και βγαίνει το αγωνιστικό χώρο και έκανε που είναι τον Τζον Γουέιν. Έτσι και μιλούσε με τον τέταρτο διαιτητή και τον πέμπτο διαιτητή. Έπεσε στις σκάλες. Τι με νοιάζει να έχει πέσει, εγώ ξέρω ότι μιλούσε με τον διαιτητή τον τέταρτο και όταν είναι πρώτο να γίνει το παιχνίδι πιάνει τον Γερμανό, πιάνει αυτόν τον ξένο και τον αρχίζει και του μιλάει, πέντε πράγματα. Μάλιστα. Και ο κόσμος εκεί πέρα έχανε την πάκου 1-0 και βρίσκαμε φωτοβολίδες. Και ένας άλλος τώρα τα σάντουιτς, άλλος έξινε το κεφάλι του, άλλος έκανε άλλη κίνηση με το κινητό, ο Παγλαμάς από πάνω και εδώ ήταν έτσι. Και να σου πω κάτι φίλε μου, για να πάει σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Να τρίζουν και τα τσιμέντα να τρίζουν. Εντάξει, μαζί σου. Να τρίζουν τα τσιμέντα να τρίζουν. Να τρίζουν τα τσιμέντα. Δεν μπορεί να καταλάβει τώρα ο εικοσάρης που σ' ακούει. Να τρίζουν τα τσιμέντα. Να τρίζουν τα τσιμέντα. Αυτό που λες τώρα ρε Νίκο, το να τρίζουν τα τσιμέντα, ο εικοσάρης, ο εικοσπεντάρης, ο δεκαοχτάρης που σ' ακούει τώρα στο ράδιο, τον Νικόλα που τον ακούει, δεν νιώθει τι θα πει να τρίζουν τα τσιμέντα της Τούμπας. Ξέρεις γιατί. Γιατί δεν τάζεσαι. Έζησε την Τούμπα! Έζησε την Τούμπα για το Θεαθήνε, έζησε την Τούμπα για να πάει να βρει καμιά γκόμενα, έζησε την Τούμπα για να πάει να βγει selfie να πει ότι πήγα στην Τούμπα εμείς στη θύρα 4 κτλ. Αυτός είναι ο σημερινός 20, όχι όλοι. Αρκετοί όμως. Εμείς εκεί την ηλικία ήμασταν πολύ διαφορετικοί. Θα σε πω τα σοκέρα εγώ. Από την ώρα η 5-6, η 1-2, εσύ είπα πάλι, η 1-2, όλοι ήταν τα σάντου και αυτό. Εγώ πήγα στα γραφεία μέσα και έπρεπε στα γραφεία να δω πώς είναι τα γραφεία το γηπέδου. Ναι. Μπήκα μέσα, τάσο μου να πούμε, έκανα εγώ ο Μάκης και κάτι άλλο, δύο τρεις καθίσαμε να πούμε, ο Τάσος ο Βάκος είδε που είμαι τόσο κύριος που έκανε τον εκπρόσωπο τύπο να πούμε, όχι ο Κυριάκος, ο άλλος, ο κύριος πρώην Ολυμπιακάκιας, μάλιστα. Α, δεν τα ξέρω. Να ξέρω. Αν μάθε το λιγάκι φίλε μου, καλέ. Ναι, πάμε παρακαλώ. Πρώην Ολυμπιακάκια. Και κάθομαι εκεί πέρα, έπιανα ένα νεράκι, ήταν ο Μαλίφερνα και ο Γιώργος Κούρς, ο Μέγας Αλέξανδρος. Και μας έχει κράξει ο κύριος ο Μέγας Αλέξανδρος. Τέλος πάντων, καλά έκανε, αλλά και εγώ το είπα, είσαι πολύ ωραίος. Μάλιστα. Και πάνω να πούνε ότι μια κοπελίτα που είναι, λέει, μου σηκώσει πάρα πολύ, πού είναι ντουαλέτα να πάω να κάνω την ανάγκη να κατουρίσω λιγάκι. Με λέει εκεί πέρα, πάω εκεί πάω να δω τίποτα. Ξέρω τι λέω, καλέ, πού είναι, να τι εδώ είναι. Μπαίνω μέσα τάσω, μάρκα, όπως είναι ο Κρονιός, που λέγεται Κρονιός, από τη Γιαρούσια. Κρονιός, ναι. Ναι, μπήκες μέσα και αντί να δεις, η μπόχα σε ξύπησε η μπόχα, μη γυαλάς τάσω.
Μην γελάσω καθόλου. Μην γελάσω καθόλου. Εντάξει, τι να κάνω, αυτά που λέω. Από την ώρα που μπήκα μέσα εκεί πέρα, να δω την ατμόσφαιρα, πώς είναι. Πώς είναι του Προέδρου, ας πούμε, πώς είναι του Γραμματέα, πώς είναι του Αντιπροέδρου, πώς είναι, πούμε, ο Ταμείας. Πού είναι το Ταμείο ο Ταμείας, πού είναι, πούμε, ο εκπρόσωπος τύπου, να πούμε, ξέρω εγώ, πού είναι ο άλλος, πούμε, εκπρόσωπος δημόσιας σχέσεων. Εντάξει, αφού είναι για να κέρδισε το γήπεδο, ρε Νίκο, θα το ρίξουν, δηλαδή. Θα το ρίξουν, εγώ ξέρω πώς θα το ρίξουν, θα, είναι τελειωμένο το γήπεδο, είναι τελειωμένο, η μακέτα τα πάντα είναι τελειωμένα, τα πάντα είναι τελειωμένα. τα πάντα, μπήκαν και υπογραφές, ακόμα μπήκαν και υπογραφές. Τέλος πάντων, δεν είναι το θέμα αυτό. Ολοκλήρωστο όμως, Νικόλα, γιατί έχουμε διάλειμμα. Το θέμα είναι, είμαστε τελειωμένοι το μπάσκετ. Είτε θέλουμε είτε όχι. Από την ώρα δεν κάνει γενική συνέλευση. Να πάει να βγει ο πούμε και ο κόσμος μέσα. Να γίνει μια μεγάλη οικογένεια. Να βρούμε 2-3 ανθρώπους με λεφτά. Και να βάλει ο κόσμος. Και αυτό το είναι γενικό κουμπαρά. Δεν θα γίνουμε αλλά σαουρίδι και κάθε νέγρι. Όπως είναι ο Σουπετρία και κάθε Σουπετρία. Ο κόσμος του πάρει να μπει εκεί πέρα μέσα, να γίνει και μια συνέλευση, να πούνε όλοι μαζί, να βάλουν κάτω τα πράγματα για να κάνουμε την αρχή. Γιατί τα αγίωμα της πόλεως μας, για να σε πω και τώρα, τα αγίωμα της πόλεως μας στηρίζουν αδιάφορα. Πρέπει από εδώ και πέρα, μέρα νύχτα θα λέμε αυτό το θέμα. Για να κάνουμε γενική συνέλευση, να φύγει αυτός ο κύριος που λέγεται Κατάρης, ο εκμεταγραφής ΠΑΟΞΙΣ, τον Ακετάκη του Πανελλούδη τον έκανε ΠΑΟΞΙΣ, τον έκανε. Οπότε αυτός ο κύριος ήταν συνεργάτη με τον Πανελλούδη, είχε ένα μαγαζί με παιδικά ρούχα και έκανε ένα εργοστάσιο μεγάλο με ράτσο των παπάδων. Έγινε, Νίκο. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έγινε στη σκλαβιά. Ο ΠΑΟΚ είναι στη σκλαβιά. Και κάτι καλά. Άλλο, άμα κλείσεις, έτσι, ποιο τραγούδι. Θα βάλεις το τραγούδι, τα γενέθλια του ΠΑΟΚ. Σαν σήμερα, ναι. Να ξέρεις πολύ καλά, ήταν η ίδρυση του ΠΑΟΚ. Το 1922 ήρθε εδώ στην πόλη, έτσι, έδειξε ο Κιμάλ, αυτός ο Κιμάλ που έσπαξε 5 εκατομμύρια Έλληνες. Εντάξει, Νίκο, να σε καλά. Άντε, για χαρά, καλό βράδυ, να σε καλά. Λοιπόν, το βάλουμε, έτσι. Ναι. Πάμε στο διάλειμμα γιατί περάσαμε κατά πολύ την ώρα. Έτσι. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Αμέσως μετά οι γραμμές θα είναι ανοιχτές 23-10-287-38. Θα μιλήσουμε για μπάσκετ, να πούμε δύο πραγματάκια. Θα πας να κοινωνήσεις? Δεν έχω κοινωνήσει ποτέ εγώ. Σοβαρά μιλάς? Ναι, μία πιτσιρικά σε έκανα μία εξομολόγηση. Δεν έχεις κοινωνήσει ποτέ? Όχι, δεν έχω κοινωνήσει τώρα. Γιατί εννοείς να κοινωνήσεις, για το Πάσχα? Ναι. Όχι, δεν έχω κοινωνήσει Πάσχα ποτέ. Ναι, πολύ πιτσιρικάς. Πολύ πιτσιρικάς. Τώρα, άμα σου πήρε παιδί μου η μητέρα σου, βρε γαϊδό, ναι. Δεν πας, γιατί θα πας? Δύσκολα. Δύσκολα. Ναι, δεν ξέρω, εγώ δεν άκουσα κανένα να πάει. Δύσκολα. Ναι. Πολύ λίγους έχω ακούσει ότι να θα πάω. Και η κυρία Ράπτη, νομίζω. Η κυρία Ράπτη τι είπε? Πρέπει να πει. Πήγε να κοινωνήσει. Νομίζω, ναι, ναι. Και είπε, εγώ δεν φοβάμαι και δεκα. Έτσι καλά, ναι. Άκουσα. Ναι, το ψάξω λίγο να το δω. Εντάξει. Άνθρωποι είμαστε και φοβόμαστε. Τι να κάνουμε. Άνθρωποι είμαστε. Δεν είμαστε θεοί. Θέλουμε λοιπόν, και την άποψη του κόσμου λίγο για αυτό το θέμα. Οκ, okay, φυσικά. Είπαμε έτσι κι αλλιώς δεν είχε αγωνιστική το Σαββατοκύριακο. Τα play-off νομίζω και με όλα αυτά που γίνονται και με κορονοϊούς και με όλα αυτά που γίνονται δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία. Επίσης, εντάξει, για τον ΠΑΟΚ έχουν για τη δεύτερη θέση. Εντάξει. Θέλω την άποψη. Όχι, δεν τελείωσε ακόμα το ΠΑΟΚ. Για ποιο? Η υπόθεση πρωτάθλημα. Η υπόθεση πρωτάθλημα δεν τελείωσε. Εντάξει, καλά. Άλλο το μείον 7. Άλλο το μείον 14. Ναι, εντάξει, okay, αν φυσικά. Αν ο ΠΑΟΚ δικαιωθεί στα δικαστήρια ή στο ΚΑΣ, αγωνιστικά είναι μείον 7. Σωστά. Μείον 7 και έχοντας τον Ολυμπιακό μέσα στην Τούμπα, μπορεί να πάει στους μείον 4. Μπορεί να πάει και μείον 10. Δεν έχει τελειώσει μαθηματικά ακόμα το πρωτάθλημα. Μαθηματικά δεν. Μέχρι να εξασφαλιστεί μαθηματικά, φυσικά δεν τελειώνει τίποτα, έτσι. Λοιπόν. Βέβαια, έχω την εντύπωση ότι ακόμα και να γίνει το 15ο θαύμα του κόσμου, όχι το 8ο θα σας πω εγώ, ή το 9ο, και να περάσει κατά κάποιο τρόπο πάω στη βαθμολογία του Ολυμπιακού φέτος, θα βρεθεί κάτι ακόμα και θα το τιμωρήσουν ξανά. Έχω αυτή την εντύπωση για φέτος.
Εγώ νομίζω και 2 και 3 βαθμούς να ήταν διαφορά. Η εικόνα του ΠΑΟΚ δεν είναι καλή και δεν μπορεί να ανατρέψει τον Ολυμπιακό. Τώρα εσείς θα ξέρετε καλύτερα. Η εικόνα του ΠΑΟΚ ήταν χάλια. Έτσι κι αλλιώς. Και πριν. Τελευταίως μετά. Και την... όταν ήταν και πάνω από τον Ολυμπιακό. Αυτό σημαίνει ότι και ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλά. Το είπαμε. Και ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλά. Τελευταίο 1,5 μήνα είναι καλά ο Ολυμπιακός. Τώρα θα μου πει μπορεί να γίνει ανάποδα στα playoff. Έτσι ήταν και το τελευταίο 1,5 μήνα και οι δύο ομάδες. Απλά τι έγινε. Ο ΠΑΟΚ έδωσε δικαιώματα στον Ολυμπιακό μέσα στην Τούμπα, γιατί ήταν ανύπαρκτος, δεν έκανε φάση. Δεν έκανε φάση. Έβαλε ένα κολόφαρτο γκολ ο Ολυμπιακός, αμφισβητούμενο και αυτό, αν ήταν ή δεν ήταν έξω. Μπορεί να ήταν και γκολ, μπορεί να μην ήταν. Όπως πήρα εγώ το πρωτάθλημα με εξάποδο με 0-1, αντί να χάσω 4-0 εκεί πέρα μέσα. Ναι, 4-1, ήταν ένα μάτσο, όντως. Το πήρε φέτος ο Ολυμπιακός. Γιατί έφταιγε ο ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλύτερος. Πολύ από τον ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ ήταν ανύπαρκτος. Είπαμε μέχρι αρχή του δεύτερου γύρου και ο Ολυμπιακός δεν πατούσε. Όχι δεύτερο γύρο. Περίμενε, όχι να το πούμε. Αρχή του νέου χρόνου αγωνιστικά και ο Ολυμπιακός δεν πατούσε καλά. Για 1-1,5 μήνα δεν πατούσε καθόλου καλά και κέρδισε και αυτός με ενέσεις. Έτσι, αλλά μετά είπαμε. Άλλαξαν τα πράγματα. Τρεις φορές τον πέρασαμε στην Αθολογία και μας ξαναπέρασε και αυτό. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Αμέσως μετά 23-10-287-3-8. Θα μιλήσουμε και για μπάσκετ. Θέλουμε την άποψή σας για όλα αυτά που σχολιάζουμε. Έτσι, μπάσκετ, ποδόσφαιρο. Την κατάσταση που επικρατεί θέλοντας και μη έτσι, με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε συνέχεια Ράδιο Μαρμίτα, Τάσος Τρέγιας, Ζάχος Ντρούλινγκ, συντροφιά Παρίτσα μέχρι και τις 11. Κοντά μας άλλο ένα βράδυ. Είναι και το πρατήριο εγώ καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης Τεκλικίδη Ισάκ. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Πηγαίνετε με το όχημά σας, γεμίζετε το ρεζερβουάρ σας στην Ανδρέα Παπανδρέου 225 στην Νεάπολη, δίπλα από το Γεφυράκι των Μετεώρων. Με ενισχυμένο καύσιμο και πληρώνετε στην τιμή του απλού. Κάθε μέρα, παιδιά, μπορείτε να το κάνετε αυτό. Για εσάς που θέλετε πετρέλαιο θέρμανσης, τηλεφωνείτε στο 2310-611-256 και σε χρόνο ρεκόρ έρχεται ο φίλος μου Σουσάκ και σας γεμίζει τη δεξαμενή σας με ποιοτικό καύσιμο στην καλύτερη τιμή της αγοράς, με μεγάλη συνέπεια αλλά και τιμιότητα. Άλλωστε, η δική σας εξυπηρέτηση είναι και η δική μας ευχαρίστηση. Να ευχαριστήσουμε και τη Mazda Manatidis με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιό, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Mazda Manatidis, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Mazda έχει το μάστορά του και είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Το σημείο συνάντησης στο Mazda είναι ένα στην πόλη μας και είναι στην Παπάφη 205. Τηλέφωνο της Mazda Αμανατίδης για τυχόν ερωτήσεις σας το 2310-924-931. Λίγο αργότερα στα υπόλοιπα διαλύματα και οι υπόλοιποι υποστηρικτές θα ακουστούν. Λοιπόν, 23-10-287-3-8 για ανοιχτές οι τηλεφωνικές γραμμές. Έχουμε τον φίλο. FM κενό, σχόλιο μήνυμα, ναι. Ερώτηση, παρατήρηση, ενημέρωση. Αποστολή στο 54-526, μόνο με ένα 19 το μήνυμά σας, γιατί εδώ το μήνυμα σχολιάζεται ποικίλο τρόπο, έτσι και όπως πρέπει. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε. Καλώς. Καλησπέρα, Κωστά. Τι κάνουμε? Καλά, ρε Κωτσό, τι να κάνουμε. Καλά, δόξα τω Θεώ. Ωραία. Εσύ ωραία. Τι κάνεις, που δεν μας πιάνει κορονοϊό. Τι λες για σήμερα, ρε, εσύ, τάσο το πρωτοσέλιδο του πρωταθλητή, το είδες? Όχι. Διάβασε το, δε φίλε, να αναφερθεί στο γέλιο. Ναι, τι λέει. Γράφει κάτι ειρωνικά για τον κορονοϊό, κάτι εμείς είμαστε εδώ άρρωστοι με τον Ολυμπιακό και κάτι τέτοια. Ναι. Και την ίδια μέρα τους κάνει ανακοίνωση ο Φατάουλ ότι έχει τον κορονοϊό, ρε φίλε, είναι μεγάλη ειρωνία της τύχης. Ούτε στημένο να το είχαν, ρε φίλε. Τόσο αυτό που είπες, δηλαδή, με προβλημάτισες πριν. Ποιο? Α, αυτό που λέει, κάτσε λίγο. Είμαστε άρρωστοι, λέει, δεν είμαστε καλά, δεν έχουμε κορονοϊό, είμαστε άρρωστοι με τον Ολυμπιακό. Ναι. Και καπάκι βγαίνει σήμερα αυτό το θέμα. Μην τυχόν όμως έχεις ένα δίκιο, ρε, με προβλημάτισες με αυτό που είπες, με στεναχώρησες. Για το μήπως είναι ότι παπάς. Ότι επέρχονται κάποια δικαστήρια, ναι. Καλά, πλάκα κάρισε. Βέβαια. Τώρα το να βρει βεβαίωση δεν είναι τίποτα γι' αυτό. Να δω, λέει, την ολόκληρη την κυβέρνηση. Μπορεί να βρει μια βεβαίωση. Βεβαίωση πρέπει να είναι υπογραφή και σφραγίδα γιατρού, φίλε. Και όχι γιατρού ιδιώτη. Από νοσοκομείο που είναι νοσοκομείο υποδοχής, πώς τα λένε αυτά. Σώπα, σαν το νοσοκομείο που έπρεπε να πάρει ο Κατσέ για να άλλο εκείνο, άλλο τώρα, άλλο το άλλο. Άλλο τώρα, άλλο τώρα, άλλο το άλλο. Λόπο, μεγάλο τη σχόλια ρε για το Φατάουλ. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μακάρι. Ναι. Μακάρι, αλλά εγώ δεν πείθω με δυστυχώς. Αλλά αφού είναι και καλά στην υγεία του, όπως λέει, και δεν έχει επηρεαστεί και είναι μια χαρά και φαρμακευτική, μπορεί να καταθέσει και μέσω Skype, δεν μπορεί.
Ξέρω εγώ, μπορεί, έχει εκεί, έφτασε το ίντερνετ, αυτό δεν ξέρω. Πρέπει μπορεί να φτάσει. Να έχει φτάσει. Πρέπει να φτάσει. Γιατί οι κάμερες δεν λειτουργούν. Ζάχο, τι έγινε, ρε, καμιά κάμερα, άνοιξε. Κάμερα πώς, στο ΆΚΑ, δύσκολα. Δύσκολα, ε. Κατά τα άλλα είναι το πιο ασφαλές γήπεδο της Ελλάδος, δεν είναι αυτό. Εδώ δεν υπάρχουν οι κάμερες του που μετέδαν το μάτσο. Εσύ τις κάμερες του ΆΚΑ θέλεις. Οι κάμερες του που μετέδαν το μάτσο. Μπλάνκο. Γιατί γίνεται και ο τελικός κάθε χρόνο, για ποια δικαιολογία γίνεται. Ό, αυτό που λες, ένα δίκιο το έχεις, ότι είναι το πιο ασφαλέστερο γήπεδο της. Εννοούν περιμετρικούς χώρους και μπορεί να ελεγχθεί ο κόσμος. Πάντως εγώ αυτό. Σε γήπεδο άλλο να πέσει μολότοφ δεν είδα. Στο ΆΚΑ είδα. Το θέμα είναι ότι μας μολότοφ. Ναι, μολότοφ. Στο Άγιαξ δεν είναι που είχα ρίξει. Σωστά. Στο Άγιαξ. Στο Άγιαξ δεν τιμωρηθήκε όμως. Με δύο κεκλεισμένων. Α, και εσείς είχατε ρίξει του ΣΑ. Αλλά δεν ήταν μολότοφ, ήταν πυρσό. Η αλήθεια είναι αυτή. Μολότοφ έχει δίκιο, μόνο πυρσό έχει πέσει. Που έκαψε το ΣΑ. Μολότοφ εκεί, αεροβόλα στο άλλο. Αεροβόλα στο Καραϊσκάκι. Βέβαια, πυροσβεστήρες 20 άκυλους στη Φυσούνα, στο Χαριλάο δεν έχουμε ανοίξει να ψεκάζουμε την αντίπαλη ομάδα, αλλά θα γίνει και αυτό. Για τον κορονοϊό ήταν. Για τον κορονοϊό ήταν. Για τον κορονοϊό. Ποιο κορονοϊό, έχει 10 χρόνια. Τώρα προβλέπαμε. Ποια χρονιά ήταν που έκανε τάκλινε ο Securitas. Αυτό δεν το θυμάμαι, μα σοβαρά. Υπάρχει σε τέτοιο. Τάκλινε και στο κόρε. Έκανε τάκλινε ο Securitas. Τι έδωσε φάουλο. Δεν το θυμάμαι. Και αυτά είχαν πλακωθεί με τους δικούς μου τους γυμναστές, θυμάμαι, με το Χαλκιά και στο Καραϊσκά και στο Χαριλάο πρέπει να γίνει αυτό. Ναι. Και στην Τούμπα έχουν γίνει διάφορα, τώρα μιλάμε χαζομάρες, εντάξει, έχουν κάνει δική μας. Στην Τούμπα απλά πέταξε ένας εκεί στον Καραλιόπουλο, του άνοιξε το κεφάλι, έπεσε κάτω και, δεν, και συνεχίστηκε στο μάτς, εντάξει, δεν έχουν γίνει τίποτα πράγμα. Δεν έχουμε παράπονα από σας, παλικάρια σας αυτό. Δεν φεύγαμε κι εμείς. Καλά, εσύ. Φύγαμε κι εμείς. Να θυμηθούμε τον Κωνσταντινίδη, τον καημένο, τον πετούσατε να πούμε ένα χετό που αναγκάστηκε ο άνθρωπος να σας ανταποδώσει. Ναι. Βλακεία, γιατί... βλακεία, αλλά χαρτάκια ήταν. Δεν ξέρω χαρτάκια. Να το δούμε. Χαρτάκια ήταν, έτσι. Πάντως ήταν αυτό που πήρε αυτός. Όχι, δίκιο έχεις. Δεν πρέπει διάφορα. Να πέφτει τίποτα. Δεν πρέπει να πέφτει τίποτα, έχεις δίκιο. Αλλά ήταν αυτό που, αυτό που επέστρεψε στην κερκίδα ο Κωνσταντινίδη ήταν χαρτάκια όμως. Πάκος χαρτάκια. Βέβαια και ένα παίκτη του Ολυμπιακού στην Τούμπα επέστρεψε μια μπανάνα. Αλλά δεν είναι. Επέστρεψε μια μπανάνα ένα παίκτη του Ολυμπιακού. Σαλάνα, Σαλίνο, πώς το λέμε. Σαλίνο, ναι. Αλλά δεν αποφύγει. Αυτό είναι το θέμα. Με κατάλαβες. Ναι. Ναι. Του έδωσε και άλλη μπανάνα. Δεν ισχύουν όλα σε όλους, ρε Τάσο μου. Δεν πάμε καλά. Συγγνώμη, είναι επιλεκτικά. Λοιπόν, Τάσο, από κοντά πλησιάζουμε στο τέλος. Τι εννοείς? Θέλω να ελπίζω ότι πλησιάζουμε στο τέλος. Όταν τελειώνουμε με αυτά τα δικαστικά, ρε αγόρι μου. Έχουμε φτάσει πάλι σε εποχές, να πούμε, που ξεκινούσαμε και λέγω ποιος θα κάνει προσφυγή. Εποχές Βουλινού μας έχει θυμίσει και παγώνει και τέτοια. Ο κύριος Μπαλτάκος στην προηγούμενη εκπομπή στο ΠΑΚΟΣ 4 εδώ με τον φίλο μου τον Στέργιο τον Αναστασιάδη είπε ότι θα εκδικαστεί η υπόθεση την Πέμπτη και θα έχουμε απόφαση, πιθανολογή προσωπική του άποψη ο κύριος Μπαλτάκος, έως την άλλη Πέμπτη θα έχουμε και την απόφαση. Ωραία. Εμένα με τρελαίνει που λέει όμως, ρε φίλε, αν μπει στην ουσία. Δηλαδή τι θα πει αν μπει στην ουσία. Το καλό είναι ότι και ο κύριος Γεροπετρίτη, δεν το λένε αυτόν. Ναι. Θες στη δίκη. Γερά, γερό, γερά. Γεροπετρίτη, Γεροπετρίτη, τέλος πάντων, όπως το λένε. Ο οποίος έκατσα και τον άκουσα. Φαίνεται πολύ σοβαρός άνθρωπος. Φαίνεται πάρα πολύ μορφωμένος, ετοιμόλογος, ευγενικότατος. Έτσι, καμία σχέση με κανένα άλλο. Δεν είδα, νεκρός ήμουν, χθες δεν είδα τίποτα. Ναι, είπε ανοιχτά πλέον ότι η απόφαση, η εισήγηση της ΕΕΑ. Δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα. Δεν υπάρχει δεσμευτικό χαρακτήρα. Και να μην έχει. Όχι, αυτό το λέω για κάποιους που πανηγύριζαν εδώ και από το σταθμό. Ναι, αλλά το προηγούμενο δικαστήριο το πήρε όμως υπόψη του. Έτσι. Κάνανε εκπομπή 5 με 6,5. Μα το πήρε υπόψη του το προηγούμενο δικαστήριο. Έγινε δικαστήριο. Αυτό το θέμα Ζάχο τι έγινε. Ποιο είναι. Όταν το λέγαμε ότι δεν υπάρχει δεσμευτική απόφαση, λέγανε ότι είναι δεσμευτική απόφαση. Με ποιο. Δεν υπάρχουν μείον 3, ο Άρης έχει πληρώσει. Υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή έχει μείον 3. Ωραία, όχι, δεν έχω μείον 3. Συγγνώμη λίγο. Μετά την τελευταία συνεδρίαση, το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ έλαβε την εξής απόφαση. Επέβαλε στην ΠΑΕ Άρης την ποινή της αφαίρεσης 3 βαθμών από το βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται εντός προθεσμίας 3 εργάσιμων ημερών από την επόμενη μέρα της κοινοποίησης της παρούσας μέχρι την πλήρη ολοσχερή εξόφληση του σωματείου Ηρακλής Τολεμαΐδος
Κατά τα διαλαβόμενα και για να σα κάνω τότε τη χάρη, γιατί τζάμπα. Τζάμπα θα το πω. Ωραία, άρα θα. Ούτε αυτό το δέχεσαι. Ωραία, ωραία. Να απαντήσω τότε. Ναι, το δέχεσαι ή όχι. Όχι, δεν το δέχομαι. Άρα τα πρωταθλήματα όμω του 28 τα δέχομαι. Ένα λεπτό ρε παιδί να απαντήσω. Ρε, κάτσε, παιδί. Εντάξει. Το δέχομαι. Άρα. Δεν δέχεσαι, αλλά και το δέχομαι. Άρα την Κυριακή. Την Κυριακή μην ανοίξετε. Όχι, συγγνώμη, δεν είναι Κυριακή. Συγγνώμη, Κυριακή παίζουν οι άλλοι δύο. Το Σάββατο 7.30 ώρα μην ανοίξετε την τηλεόραση. Δεν θα παίξει Άρη Σόφη. Γιατί ο Άρης με τους μείον 3 που επιβλήθηκαν είναι εκτός play-off. Δεν κατάλαβα. Συγγνώμη, παιδιά, με τους μείον 3 δεν είναι εκτός. Όχι, ρε φίλε. Ρε φίλε, έχεις μία ποινή αυτή τη στιγμή από την ΕΠΟ. Αφαίρεση τριών βαθμών. Δεν είναι ποινή, ξέρεις τη μισή όμως. Ξέρεις το μισό πράγμα. Ξέρεις το μισό. Και να ίσχυε. Περάσει να όλα ωραία. Τι διάβασε. Ισχύει αυτό που διάβασε. Αλλά πρώτον, ο Άρης έχει πληρώσει, λέει, πριν 20 μέρες κιόλας, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Το έχει πληρώσει αυτό. Μπράβο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο η ΕΠΟ του δικού μας ανθρώπου δεν το ξέχασε, κάποιο σιρτάρι προφανώς. Mm. Και η άλλη πλευρά το δέχεται. Δεν αντιλέγωσε αυτό. Αλλά και έτσι να ήταν και να μην είχε πληρώσει, έχει 20 μέρες καιρό για να πληρώσει. Τρεις μέρες. Λοιπόν. Δεν είναι 20 μέρες. Εντάξει, δίκιο. Ωραία. Ο Ιεραπόστολος σας σήμερα το απόγευμα στην εκπομπή σας έβγαλε ένα δικηγόρο. Ναι. Ποιος ο Ιεραπόστολος σας. Ποιος είναι ο Ιεραπόστολος? Δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω. Ο Χρήστατος, ο Πάτερ Χρήστατος. Α, γιατί το λες Πάτερ, κάτι θα έχει κάνει. Ιεραπόστολος είναι, αφού εντάξει. Πες το λίγο όμως, γιατί έχουμε άλλες δύο γραμμές, Κώστα. Ναι, ρε παιδί μου, αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Αυτό έχει κάτι, τρέχει και με τα ευρωπαϊκά τα θέματα. Δηλαδή, που σας καλέσανε να αναφερθείτε γιατί κάνατε μεταγραφές, ενώχατε απαγόρευση κτλ. Υπάρχουν κάποια θέματα ανοιχτά. Εντάξει, άκουσε. Καταλαβαίνω, εντάξει, γιατί και εγώ το ίδιο θα κάνω. Έτσι, όπως και. Όχι, δεν λέω ότι γίνεται. Μα δεν λέω, ρε φίλε, ότι κακό κάνει. Και εσύ εύχεσαι. Δεν είναι κακό. Και εσύ εύχεσαι να είναι όλα αυτά αλήθεια, παραδείγματος χάρη. Σωστό. Μα και εγώ εύχομαι. Μα δεν το κατακρίνω. Ίσα-ίσα, άμα θες με πιστεύεις. Ότι λέω νόμος. Φυσικά ότι λέω νόμος. Φυσικά ότι λέω νόμος. Και εσύ ελπίζεις να είναι όλα αυτά αλήθεια, όπως και εγώ ελπίζω να πας στο ΚΑΣ και να πέσεις. Κατάλαβες. Αυτό. Εντάξει. Άρα θα δούμε. Αν ισχύσει αυτή η ποινή της ΕΠΟ, το μείον 3, ο Άρης δεν βγαίνει Ευρώπη. Σωστά. Άρα μην ανοίξει το Σάββατο 7.30 ώρα, δεν θα παίξει ο Άρης. Θα κατέβει μόνο. Μπορεί να παίξει, γιατί και στο στρατό. Εκτελείς και βγαίνεις παραπονούμενος, Ζάχο. Okay. Ό,τι λέει ο νόμος. Ό,τι λέει ο νόμος. Εγώ πάντα το λέω αυτό. Άλλοι λέγανε ότι όποιος κληρωθεί με τον ΠΑΟΚ θα περάσει ανεφαγόνος. Δεν ξέρω, φίλε, αυτοί που το λέγανε να απευθυνθεί εκεί πέρα. Ναι, λέω ότι έτσι κυκλοφορούσε η φήμη ότι όποιο πέσει με τον ΠΑΟΚ θα περάσει ανεφαγόνος και χαχαχαχα. Όχι, το έλεγε να απευθυνθεί σε αυτόν. Εγώ προσέχω τι λέω και ξέρω. Να περάσουν ανεφαγόνος. Φυσικά. Φυσικά. Εγώ. Καλέ σα να σε καλά. Να σε καλά. Να σε καλά. Μόνο που εγώ είπα αν είναι ένοχος, έτσι. Δεν είπα δεν θα γίνει. Το είπες. Είπα αν είναι ένοχος. Το είπες. Όπου έχεις δίκιο θα σου δίνω. Έλα φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα στην παρέα. Καλησπέρα Γιώργη. Καλησπέρα. Δεν πειράζει τι να πεις τώρα. Μείον 5, μείον 7, μείον 3. Να είχαμε να λέγαμε παιδιά. Το ποδόσφαιρο στα γήπεδα. Τώρα τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Ζάχο, έτσι δεν είναι. Έτσι, με νοιάζει εμένα τώρα εσύ αν έχεις τα λοιπά μείον 3, εγώ αν έχω μείον 5 μήνες. Στο γήπεδο. Ο άλλος λέει, τον έπιασε λέει κορονοϊός λέει. Γιατί έχει δικαστήριο την άλλη εβδομάδα. Τι να φτάρει. Έχει, αλήθεια είναι. Ας τον καλέσουν, τον καλέσουν όπως είπε ο Τάσος από το Skype. Το ποδόσφαιρο παίζεται φυσικά μέσα στο γήπεδο, έτσι, αυτό είναι σωστό, αλλά διέπεται και από κάπου τους κανόνες. Μετά από 14 ημέρες. Ας τον καλέσουν με τηλεδιάσκεψη. Όχι, μετά από 14 ημέρες καραντίνα. Από την Νότια μου είπαν ότι δεν υπάρχει τίποτα, λέει. Από την Νότια μου που ήταν, είπαν δεν υπάρχει τίποτα, έτσι είπαν αυτοί. Μα και οι παίκτες του Ολυμπιακού που τους κάνανε εξετάσεις τώρα, γιατί θα γίνει και το μάτσε της Τούμπας, οι πρώτες εξετάσεις. Παράγοντες και παίκτες και αυτά δείχνουν αρνητικές. Αρνητικές. Γιατί κάποια γλωσσόφυλλα πέσανε νομίζω μετά το μάτς. Τους πανηγυρισμούς με την Arsenal. Μετά την πρόκριση. Δεν πέσανε. Αγκαλιές υπήρχαν σίγουρα. Μπράβο. Τώρα αυτά που λένε τα λοιπά. Τόσο καλή ομάδα είναι αυτή ρε παιδιά. Ποια ρε. 0-1 η Αταλάντα κατευθείαν. Τι πώς γίνεται αυτό. Α, η Αταλάντα. Εντάξει. Εσύ παίζεις στοίχημα γι' αυτό. Συμβαίνει. Άσο το πω. Άσο, μην μιλάς για στοιχήματα εσύ. Εγώ δεν παίζω στοίχημα. Αυτό είναι πονεμένη ιστορία. Εγώ δεν παίζω στοίχημα. 2-1 χάνω. 2-1 χάνω. 3-3 λέει ο Χάρης. Όχι, 2-1. 3 λέει το φιλαράκι σου. 2-1. Καλά. Εντάξει, σε κάνει χάρη.
Ναι, 2-1. 2-1. Λοιπόν, χαιρετισμού στο Δημητράκη, μόλις επανήλθε. Τον έφερε τον κορονοϊό στο Μαρινάκι, πήγε κάτω. Αυτός ήταν. Αυτός τον έφερε τον. Αυτός. Αυτός τον έφερε. Αλλά δεν τον προσάπτυσε σε κάποιον άλλον που έπρεπε. Γιώργο, εσύ θα κοινωνήσεις. Έλα. Θα κοινωνήσεις. Φυσικά. Ωραία. Okay. Γιατί? Ρωτάω, ρε φίλε. Γιατί να μην κοινωνήσω, ρε αδελφέ. Ρωτάω, ρε φίλε. Και στις αδέρες πεθεράς μου που πέθανε πήγα κοινώνησα. Δεν καταλάβω. Για ποιο λόγο? Με τον κορονοϊό που γίνεται. Που μεταδίδεται με το σάλιο κτλ. Συγγνώμη, να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Δηλαδή, όλοι αυτοί που πάνε στην εκκλησία τα λοιπά, να πούμε, είναι υγιείς? Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Μπράβο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όλοι πρέπει να αρρωστήσουν, άμα, δηλαδή να σε ρωτήσω εγώ κάτι. Όχι, άμα τώρα αυτοί που πάνε στην εκκλησία, χαιρετισμούς και τα λοιπά, γιατί θα έχουμε Πάσχα, θα είναι όλα αυτά. Έχει 5-10 ανθρώπους που έχουν τον κορονοϊό. Θα κολλήσουν οι υπόλοιποι, ή οι μισοί? Είναι υπεύθυνο αυτό, ας πούμε, για τον συνάνθρωπο? Όχι, δεν είναι υπεύθυνο. Όχι, δεν είναι υπεύθυνο. Δεν είναι υπεύθυνο. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Δεν πρέπει, ας πούμε, εφόσον ήρθε στο κεφάλι μας το μεγάλο αυτό πρόβλημα που κινδυνεύουν ζωές κινδυνεύουν. Να είμαστε όλοι υπεύθυνοι. Δηλαδή, να σου ρωτήσω κάτι. Άμα να πάω στην εκκλησία, ρε Καρτάση μου καλό, και βάλω εγώ το χέρι μου μέσα στην πρίζα, δεν θα πάθω ηλεκτροπληξία επειδή είναι της εκκλησίας? Θα πάρει σίγουρα. Και εγώ δεν είμαι πολύ θρησκός. Απλώς σου λέω ένα πράγμα. Όχι, εγώ σου λέω. Εγώ, αδερφέ, και πιστεύω και αγαπάω τη θρησκεία μας και την Παναγία μας και τον Χριστό μας και όλα. Ναι. Αλλά τη δεδομένη στιγμή δεν πρέπει να προφυλάξω τον εαυτό μου, τον συνάνθρωπό μου, την οικογένειά μου, τα παιδιά μου, τον ένα τον άλλον. Με κάποιο τρόπο. Εγώ δεν είπα να κοινωνήσουμε. Να κοινωνήσουμε. Είναι κακό όμως αυτή τη στιγμή. Λέμε 1%, ρε παιδί μου. Να πάρουμε ένα κουταλάκι χώρια ο καθένας. Ένα πλαστικό κουταλάκι χώρια ο καθένας. Μπράβο, ναι. Σε αυτό έχεις δίκιο. Ναι, δεν αντιλέγω. Γιατί αν θα σου πω τώρα, Ρεσί Γιώργη, και σένα και τον πάτερ που θα κοινωνήσει, πάτε σε ένα νοσοκομείο στο ΑΧΕΠΑ που είναι οι ασθενείς. Για να τους κοινωνήσετε. Τώρα Πάσχα, δεν θα είναι. Γιατί να με κοινωνήσουν κι αυτοί? Θα κοινωνήσετε από πίσω με το ίδιο κουτάλι. Ποιος θα πάει. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα πάει κανείς. Μπορεί να πάει όμως, έτσι. Μπορεί και να πάει. Μπορεί και να πάει. Ναι, δεν το λες. Θα δούμε. Δεν το λες. Γιώργα, ρε, να είσαι καλά, φίλε. Τα φιλιά μας στον Δημητράκη. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Και στον Δημήτρη. Χαιρετίσματα στον Δημήτρη. Πάμε στον επόμενο φίλο. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Ναι, το όνομά σου αν θες. Ναι, καλησπέρα, Σπύρος λέγομαι. Έλα, Σπύρος, ακούμε. Λοιπόν, έτυχε να ακούσω και την κουβέντα με τον ακροατή τον προηγούμενο και πάνω στην ώρα πήρα τηλέφωνο γιατί δεν έχω ραδιόφωνο τώρα, σας άκουγα πριν με το αυτοκίνητο. Κοιτάξτε, να πω λίγο δύο πράγματα θέλω. Όσον αφορά το κομμάτι της κοινωνίας, της θείας κοινωνίας κτλ. Ο ιερέας, οτιδήποτε και να γίνει, οποιοδήποτε και να κοινωνήσει, είναι υποχρεωμένος εισαγωγικά μετά να κάνει ο ίδιος κατάλυση οτιδήποτε έχει απομείνει. Δηλαδή, έχει δίκιο. Να το πει ο ίδιος, έτσι, αυτό λέτε. Μπράβο, ναι, εννοείται. Δηλαδή, πηγαίνουν, ας πούμε, 30 άνθρωποι. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Μπορεί κάποιοι να είναι άρρωστοι, μπορεί κάποιος να έχει οτιδήποτε. Μπράβο. Μπορεί να έχει. Μπράβο. Μεταδοτικό. Στο τέλος, οτιδήποτε μείνει, όχι, δηλαδή, ακόμα και μια σταγόνα. Μπράβο. Γιατί φαίνεται αυτό όταν κάθεσαι μπροστά στην εκκλησία, βλέπεις τι κάνει ο άνθρωπος. Το γνωρίζουμε. Μπράβο, πηγαίνει μέσα και πολύ προσεκτικά βάζει και μάλιστα το πίνει όλο, κάνει την κατάλυση και μάλιστα το πλένει, βάζει λίγο νερό και το πίνει και το νερό. Το ξεπλένει δηλαδή το ποτήρι, δεν πρέπει να μείνει τίποτα, ούτε σταγόνα. Αυτό βέβαια είναι λίγο θεωρητικό, έτσι, ότι το πίνει. Όχι, το βλέπω, μα φαίνεται. Ναι, γίνεται σε όλες τις εκκλησίες, αυτό ρωτάει ο Τάσος. Κοίταξε, εγώ. Αυτό λέει, ας το πούμε. Έχω δει να το κάνουν. Ναι, εντάξει. Ναι. Όχι μόνο σε μία ενορία, σε δύο-τρεις ενορίες που έτυχε να πάω. Επειδή μου αρέσει, ας πούμε, και κάθομαι συνήθως μπροστά. Το βλέπω δηλαδή στο τέλος. Και κάθομαι και στο τέλος για να πάρω το αντίδρομο. Κάθομαι από τους τελευταίους, δεν πηγαίνω, δεν βιάζομαι να φύγω. Ναι. Το βλέπω ότι το κάνουν. Ωραία. Και εν πάση περιπτώσει πρέπει να το κάνουν. Δηλαδή το ξέρουν και οι ίδιοι. Αν κάποιος δεν το κάνει, τώρα δεν το ξέρω. Αυτό είναι δικό του θέμα. Εσείς ποια είναι η άποψή σας? Πρέπει να προφυλαχτεί ο κόσμος με κάποιο τρόπο? Κοίταξε. Είναι όχι. Θα σας πω, ναι. Για μένα είναι καθαρά θέμα πίστης. Δηλαδή, κάποιος που πηγαίνει να κοινωνήσει, δεν πηγαίνει να πάρει ψωμάκι και κρασάκι. Αίμα και σώμα πηγαίνει, Κυρίου.
Μπράβο, πηγαίνει γιατί πιστεύει ότι θα πάρει σώμα και αίμα Χριστού. Τώρα μπορεί εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, να δώσει ο Θεός και να αρρωστήσω από αυτό. Γιατί κατάλαβες πως το βλέπει κάποιος ναι, πιστός. Ναι, κατάλαβα, ναι, δηλαδή, κατάλαβα. Μπορεί κάποιος πιστός να πάει και να μην... Μπορεί δηλαδή, η γνώση του να το κάνει μπράβο. Και να πει ας αρρωστήσω, εγώ θα κοινωνήσω. Μπράβο, ή μπορεί, ή θα το πω άλλως, ή μπορεί... Να πας πραγματικά εκεί πέρα, αλλά να είναι, να θέλει ο Θεός εγώ να αρρωστήσω. Που θα αρρώστηνα και έξω από αυτό το χώρο. Δηλαδή, κάποιος που πιστεύει δεν μπαίνει σε αυτό το τρυπάκι. Θα πάει, θα το κάνει γιατί θέλει να πάρει το Χριστό μέσα του. Δεν το κάνει δηλαδή. Τυπικά, ας πούμε. Κάποιος. Υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι που το κάνουν τυπικά. Δεν τους κατηγορούμε αυτούς. Αλλά γενικά είναι πολύ προσωπικό θέμα. Είναι κάτι εντελώς προσωπικό. Ναι, σε ακούμε, φίλε μου, συνέχισε απλά. Ναι, όχι, αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή, είναι κάτι εντελώς προσωπικό για τον καθένα. Περίμενε. Έχουμε τον Πάτερ Βασίλη. Περιμένετε, έχουμε τον Πάτερ Βασίλη. Με πήρε τηλέφωνο από το Σβεστοχώρι. Ωραία, ναι. Έλα, Πάτερ, σας ακούει ο κόσμος. Γεια σας, καλό βράδυ. Καλησπέρα, Πάτερ Βασίλη. Έχετε υπόψη Σπίνα Λόγκα, την έχετε υπόψη σας. Σπίνα Λόγκα το νησί, λέτε στην Κρήτη. Ναι, το έχετε υπόψη αυτό το... Με τους λεπρούς, ναι. Κάτι, ναι. Κάτι έχουμε υπόψη, ναι. Τι έκανε ο ιερέας εκείνος στην Αλόγκα, τι έκανε. Εγώ θα πάω, λέει, να λειτουργήσω και να λειτουργώ μόνιμα. Μάλιστα. Ναι. Και οι φυλακισμένοι και άλλοι από εδώ και από εκεί παρακολουθούσαν εάν θα καταλύσει τη θεία κοινωνία. Παρακολουθούσαν. Και ο άνθρωπος κανονικά... Κοινώνει στους λεπρούς και συνεχεία το υπόλοιπο κατέλης, το έφαγε όλο. Μάλιστα. Και λέγανε σήμερα θα πεθάνει, αύριο θα πεθάνει και το καθεξής. Είναι αδιανόητο αυτό. Εγώ όταν λειτουργώ, κοινωνάω όλο τον κόσμο και στη συνέχεια απολαμβάνω το υπόλοιπο όλο. Μάλιστα. Μα δεν είναι αδιανόητο. Έτσι, πώς το σκεφτήκαν αυτό. Και το λένε ότι θα αρρωστήσουν, ο κόσμος θα αρρωστήσει. Μα ο Χριστός είναι η δυναμής μας, είναι βετάσιο μου. Πάτερ, εγώ μαζί σου είμαι, αλλά να κάνω μια ερώτηση. Ιατρικά βγαίνουν επιστήμονες και λένε ότι αυτός ο φωνικός ιός, ιδίως για ηλικιωμένους, που ξέρουμε ότι περισσότερο το 80% είναι ηλικιωμένοι στην εκκλησία μας, μεταδίδεται με το σάλιο. Ναι. Αυτό μπορείς να μου το εξηγήσεις εσύ, Πάτερ Βασίλη μου, πώς μπορούμε να το αποφύγουμε. Εγώ δεν το λέω, εγώ το λέω και θεολογικά και αληθινά και πραγματικά. Ναι. Το σώμα και το αίμα του Χριστού είναι η σωτηρία μας, είναι η πηγή ζωής. Εάν ένα λεπτό δηλαδή είχα μια αμφιβολία, θα ήθελα να φύγω από την εκκλησία. Είναι αδιανόητα αυτά τα πράγματα που σκέφτονται δηλαδή. Μάλιστα. Εντάξει, Πάτερ Βασίλη, άρα εσείς λέτε τον κόσμο να κοινωνήσει άφοβα. Άφοβα, βεβαίως. Μα είναι ο τρόγος μου τη σάρκα και πίνουν μου το αίμα, ενεμή μένει καγό εν αυτό. Ο Χριστός μπαίνει μέσα μας. Μάλιστα. Και όταν κοινωνούμε, εγώ το λέω πολύ τακτικά σε άτομα, μετά τη θεία κοινωνία πάνε στο σπίτι και πες, ζω δε, γιατί εγώ τώρα. Ωραία. Μία ερώτηση, Πάτερ μου. Μία ερώτηση, Πάτερ μου, χωρίς παρεξήγηση, γιατί πιστεύω ότι θα είναι ερώτηση και του κόσμου αυτή. Ένας ιερωμένος, ένας πάτερ, ας πούμε, πάει τώρα στο ΑΧΕΠΑ, εκεί που είναι οι άνθρωποι με τον ιό, για να τους κοινωνήσει. Θα κοινωνήσει και αυτός, θα το πει, ας πούμε, αυτό που θα μείνει. Δεν ξέρουμε αν έχει δύο άτομα εκεί και στο... Όσα έχει, 2, 10, 12, 3, 1, μισό. Μπορεί αυτά τα άτομα να μην... Όχι, λέω, θα πει ο πάτερ από το ίδιο κουτάλι που ξέρει ότι είναι ο άρρωστος. Εγώ πάντως, εάν ήμουν εκεί θα πήγε, θα έρθω. Μάλιστα. Εντάξει, πάτερ μου, αυτό μια ερώτηση ήθελα να κάνω. Ξέρουμε η επίσημη ηγεσία της εκκλησίας ποια είναι η θέση που έχει πάρει για να το κλείσουμε, για να πάρουμε τους φίλους στις γραμμές. Νομίζω δεν έφερε καμιά απαγόρευση, τίποτα απολύτως. Απλά έπεισε επαφής ομάδες λίγο να προσέξουν, αυτό νομίζω. Να μην πάνε οι άνθρωποι για το καλό τους να είναι. Εντάξει, Πάτερ μου. Πάτερ μου, σε ευχαριστώ, Πάτερ Βασίλη, για την παρέβαση και για τα φώτα που μας έδωσες. Ευχαριστώ. Σας ακούω, σας
Τάσο. Το ξέρω, πάτερ μου, το ξέρω. Μόνιμα εδώ, ήδη ξάπλωσα τώρα, ξάπλωσα. Ναι. Και άκουγα. Εντάξει. Άλλο, αυτοί θέλουν κυλίγημα τώρα. Καλά έκανες και εμείς από αγάπη τα λέμε και από ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπό μας. Δεν τα λέμε κακοπροαίρετα. Προς Θεού. Εντάξει. Όλα ευλογημένα να είναι. Έγινε ψυχούλα μου να σε κάνω. Καλό βράδυ, πάτερ, καλό βράδυ. Καλό βράδυ, υγεία και δύναμη. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Γεια σας, γεια. Είσαι φίλε μου στη γραμμή ακόμη. Ναι, ναι. Έλα, Σπύρο. Ωραία, σε ακούμε, Σπύρο. Κλείσε με αυτό, κλείσε και σε με την τελευταία σου σκέψη και να πάμε στους δύο φίλους που είναι στην αναμονή να κάνουμε για το διάλειμμα. Όχι, αυτό ήθελα να πω. Ωραία. Ότι είναι καθαρά προσωπικό θέμα και δεν είναι. Δηλαδή, εγώ ας πούμε θα πάω προσωπικά. Θα το κάνω. Εν γνώση μου φυσικά. Δεν ξέρω, γιατί έχω την πίστη ότι όσο ανεύθυνο και να είναι για τους γύρω, ούτως ή άλλως αν ο Θεός ήθελε να κολλήσω, θα κολλούσα με κάποιον άλλο τρόπο. Πόσο χρόνο, Σπύρο? Είμαι στα 50, πλησιάζω. Εντάξει. Αμέσω 80, δεν ξέρω αν θα πήγαινε. Ναι, συμφωνώ, βέβαια, φυσικά. Το καταλαβαίνω. Εννοείται. Να σε καλά, ωραία. Να σε καλά, Σπύρο. Ναι, γεια σας, παιδιά. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Πάμε στον επόμενο. 2310-287-888. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. FM και ενό σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54526 για τους ντροπαλούλιδες και για όσους και όσες μας κρυφακούτε. Σας αγαπάμε και εσάς. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Ναι, για χαρά. Γεια σου. Τι είπες για τα γλωσσόφυλλα? Για το Μαρινάκι. Ναι, ναι. Ε, ρε, τι να πω, ρε, φίλε. Όταν πήρα την πρόκληση, δεν αγκαλιαζόταν εκεί και φιλιόντουσαν μεταφορική έννοια τα γλωσσόφυλλα. Γλωσσόφυλλα, ναι. Αλλά δεν είναι στο άλλο όμως. Ποιο? Αυτό. Από τον Άρη και τον Ολυμπιακό, τα πουτσοσκάπηλα που έφαγε. Τι είναι αυτά. Ε, ρε, φίλε. Έλα, αυτός είναι ο. Ποιος είναι? Ο ηλίθιος ο Ολυμπιακάκιας, αυτός ο Βλάκας. Που παίρνει και φίλε, πες το αλλιώς. Είσαι. Τι να σου πω, ρε φίλε. Πες το αλλιώς, δεν είσαι για κλωτσιές, πραγματικά. Έλα, έλα, εντάξει. Μην ξαναπάρεις την εκπομπή. Μην ξαναπάρεις, γιατί είσαι και. Ούτε αστεία δεν ξέρεις να κάνεις. Δηλαδή, ούτε οι κολλητοί σου δεν μπορεί να γελάσουν με σένα. Έλα, φίλε. Πρέπει να είσαι χαζός και στη ζωή σου, πραγματικά εσύ. Έλα. Δεν τρέπεσαι λίγο, ρε, εσύ, τέτοια λόγια. Πες το αλλιώς, δε φίλε, πλούσια ελληνική. Είναι δυνατόν να είσαι τόσο ανόητος. Τόσο ανόητος. Πάμε, πάμε. Μην ξαναπάρεις σε παρακαλώ. Πάμε. Σε αυτήν στον επόμενο, καλησπέρα. 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 Καλησπέρα, φίλε μου. Καλησπέρα, Ζάχο, καλησπέρα, Τάσο. Γεια σου, καλησπέρα. Φίλε. Αριανό, σήμερα ήθελα μια ερώτηση να κάνω στον Τάσο. Το όνομά σου, αν θέλεις, βέβαια. Δημήτρης. Έλα, Δημήτρης. Δημήτρης. Πάμε. Έλα, Δημήτρης. Μια ερώτηση στον Τάσο. Επειδή δεν την άκουσα την εκπομπή από την αρχή, ποια είναι η γνώμη του? Θέλει στα play-off τώρα στη Τούμπα να είναι και κλεισμένο των θυρών λόγω κορονοϊού ή θα ήθελε να έχει κόσμο? Και κλεισμένο, φίλε. Και κλεισμένο. Και κλεισμένο. Λόγω κορονοϊού. Εννοείται. Εντάξει. Εντάξει. Σεβαστό. Οκ. Απλά, εντάξει, βασικά η σημερινή εκπομπή δεν μου άρεσε πολύ, αν και σας ακούω κάθε μέρα. Εντάξει, Σεπτέμβριο. Δεν μου άρεσε όσον αφορά το κομμάτι αυτό, ας πούμε, της εκκλησίας. Θεωρώ, είναι ένα θέμα το οποίο είναι κοινωνικό και νομίζω ότι μέσα από την κουβέντα μπορεί να βοηθηθούμε πάρα πολύ στο τι θα κάνουμε τις επόμενες μέρες όλοι. Τι δεν σου άρεσε, πες μας. Όχι, μέσα από την κουβέντα, θεωρώ πως βγαίνουν απόψεις τελείως άσχημες, ας πούμε, αντί. Δηλαδή? Αντί. Δεν ξέρω, όλο αυτό δηλαδή ίσως προσβάλλει, ας πούμε, την εκκλησία. Γιατί προσβάλλει την εκκλησία, φίλε? Να σε ρωτήσω κάτι, ξένα τώρα. Ναι, πες μου. Ξέρεις ότι ένας έχει κορονοϊό. Ναι. Είναι μπροστά σου. Κοινωνάει. Θα πας από πίσω να κοινωνήσεις. Δεν ξέρω, δεν μου αρέσει αυτή η εκπομπή. Δεν θα θέλω να το συζητήσω στον αέρα. Ναι, εντάξει. Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι αυτό που λες είναι σεβαστό. Σεβαστό, σεβαστό. Αυτό που λες είναι σεβαστό, έτσι. Σεβαστό. Να σε καλά. Κύπελο, Αργανάρα, κύπελο. Έγινε, φίλε. 2,90 λεπτά έγιναν. Έγινε. Όλοι έχουν δικαίωμα στο όνειρο. Έτσι. Και ο καθένας στείλει την ομάδα του. Γιατί και εγώ τώρα που μακρύθηκε το πρωτάθλημα. Τέσσερα κύπελο. Λέω κύπελο. Φυσιολογούμε στο κύπελο, έτσι. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σου, καλησπέρα. Για το θέμα της εκκλησίας κοινωνίας και εγώ, ρε παιδιά. Ναι. Θα ήθελα λίγο να γίνει λίγο πιο προοδευτική η εκκλησία μας. Όντως, δηλαδή, από μικρό παιδί και εγώ, όταν πήγαινα να κοινωνήσω και έβλεπα παππούδες τώρα, 80 χρονών και εγώ να είμαι μικρό παιδί. Με συγχωρείτε, αλλά έφευγα. Όχι τώρα που υπάρχει ο κίνδυνος. Εμένα δεν με πείραζε. Δεν με πείραζε αυτό, αδερφέ. Δεν με πείραζε, γιατί κοινώνησα πάρα πολλές φορές στη ζωή μου, δεν με πείραζε. Και εγώ κοινώνησα, φίλε μου, πάρα πολλές φορές. Το να είναι μια γιαγιά. Να είμαι μαζί με τα παιδιά και εγώ σαν παιδί, ναι. Έτσι. Και τώρα, τα παιδιά μου. Και τα παιδιά όταν πηγαίνουν, και χώρονται μπροστά οι 80χρονοι και οι 85χρονοι και οι 90χρονοι και αφήνουν από πίσω τους
νέο κόσμο. Θα έπρεπε να γίνει λίγο πιο προοδευτική η εκκλησία μας, βουτώντας μέσα στο... μέσα ένα κομματάκι ψωμάκι και να το βάζει ο παπάς μέσα στο στόμα. Όχι με το κουτάλι, ρε παιδιά. Εντάξει. Δεν είναι κοινωνία τότε αυτό που λες, αδερφέ. Ή το κάνεις ή δεν το κάνεις. Ή πιστεύεις ή δεν πιστεύεις. Αν δεν πιστεύεις, κάτσε σπίτι σου καλύτερα, μην πας στην εκκλησία. Όποιος πιστεύει, πάει και το κάνει. Απλή είναι πάντα τώρα, δηλαδή, ή έτσι ή τίποτα. Ναι, δηλαδή, ναι, δεν ναι, το καταλαβαίνω αυτό. Όχι, όχι, δεν είναι. Έχουν αλλάξει τα χρόνια, παιδιά. Πρέπει να γίνει η εκκλησία μας λίγο πιο, πιο προοδευτική. Νομίζω ότι οι καθολικοί έτσι το κοινωνούν. Mm. Για ποιο λόγο δηλαδή. Άλλο καθολικοί. Εμείς δεν είμαστε καθολικοί. Εμείς είμαστε χριστιανοί. Ναι, αλλά για ποιο λόγο κοινωνούν, επειδή υπάρχει κάποιο πρόβλημα, κοινωνούν έτσι. Γι' αυτό και το αλλάξανε. Δεν ήταν από πάντα και στους καθολικούς με το ψωμάκι που βουτάνε, δεν ξέρω τι είναι. Παλίκαρε, είναι διαφορετικές απόψεις από πολλούς φίλους. Έτσι, άλλος πιστεύει σε κάτι, άλλος δεν πιστεύει σε κάτι. Άλλος πιστεύει λίγο, άλλος πολύ. Άλλος είναι φανατικός, άλλος είναι ντεμή. Εδώ οι απόψεις δίστανται. Κατάλαβες. Ναι, αλλά δεν πρέπει να γίνουμε όλοι φανατικοί για να κοινωνήσουμε. Όχι. Δεν νομίζω, δεν νομίζω ότι ο φανατισμός έχει να κάνει με το πιστεύω του καθενός. Εγώ θέλω να κοινωνήσω, αλλά δεν είμαι φανατικός, όπως καταλαβαίνεις. Ναι, θες να κοινωνήσεις για να πάρεις το σώμα και το αίμα του Κύριου, όπως λένε. Ακριβώς. Έτσι, ναι, να πάρεις την ευλογία. Αλλά ναι, να υπάρχουν και κάποιοι κανόνες ασφαλείας και υγιεινής. Όπως λες και εσύ, φίλε, πάνε να κοινωνήσεις μετά τον άρρωστο τον κορονοϊό. Δύσκολο. Μην πας μετά τον άρρωστο κορονοϊό. Πάνε μετά τον 90χρονο. Εγώ για να είμαι ξεκάθαρος, αν ήξερα ότι ο μπροστά μου έχει κορονοϊό, δεν θα έβαζα το κουτάλι στο στόμα μου. Μην πας παλιότερα. Πάνε μετά τον 90χρονο. Ναι. Το ξαναλέω. Ναι. Παλαιότερα που δεν υπήρχε αυτός ο ιός και πήγαιναμε και κοινωνούσαμε κτλ. Έλεγες άντρε, παιδί μου. Okay. Και εσύ είναι 15 χρονών. Δεν με πείραζε να είναι ο 75χρονος ο 90. Δεν με πείραζε. Ωραία, φίλε, τώρα που δεν σε πείραζε. Ρεκαρδάση μου, τι να κάνω τώρα, να μου αλλάξει τη γνώμη, δεν με πείραζε. Καλά, εντάξει, εμένα με πείραζε όμως. Εντάξει. Το σέβομαι. Το σέβομαι. Αυτά. Έγινε, να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου. Γεια χαρά. Τι έγινε, 2-0. Λοιπόν, είναι τόσο καφενείο αυτή. Εντάξει, δεν πέσουν. Έφυγε ο Έριξεν. Είναι τραυματίας ο Σον και ο. Πώς λέγεται ο Σέντερφορ. Οκ, αλλά 2-0 στο 20 είναι τόσο καλή αυτή η λειψία, ρε φίλε. Ο Μουρίνιο. 2-0 στο 20. Μάλιστα. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εμπαρκάω. Κώστα, το Μανχάιμ, με τι κάνετε. Γεια σου, Κώστα. Γεια σου, Κότσο. Είστε καλά. Καλά, φίλε, καλά. Προσπαθούμε. Όσο μπορούμε. Από το προηγούμενο φιλάκι, εγώ και ανοιχτό το παράθυρο, είπα να μπει διχτό μόνο μου. Εντάξει, φίλε, απόψει είναι. Δικαιώματα να λέω ότι. Απόψει είναι, αλλά όταν πας και κοινωνάς, υποτίθεται ότι πιστεύεις. Αυτό είναι, ξέρεις, εγώ ότι άμα στο ακουμπήσω λίγο μετά πέσω την τέτοια αδερφή. Ρε, τι συμπάθατε σήμερα. Εντάξει, πάντω, το γυρνάω λίγο στην πλάκα. Ναι, σοβαρό, ξέρω ότι σας αρέσει. Εκτιμώ πολύ και τους δυο σας και θα σας θέσω ένα ωραίο δίλημα και τους δυο, έτσι. Και θέλω να μου απαντήσετε, ρε παιδιά, ειλικρινά. Ναι, Κώστα. Λέμε, υπάρχουν αυτοί που πιστεύουν και αυτοί που δεν πιστεύουν, έτσι. Ναι. Οκ. Και λέω εγώ τώρα. Εγώ πιστεύω. Εσύ δεν πιστεύεις. Και καλά κάνεις. Και σε ρωτάω. Δεν πιστεύεις, δεν υπάρχει Θεός. Έρχομαι κι εγώ μαζί σου. Έρχομαι από την άλλη μεριά και με. Ένας που πιστεύει κι εγώ που πιστεύω και πάω μαζί. Και ξαφνικά βγαίνει ότι δεν υπάρχει Θεός. Είμαι μαζί σου, ό,τι καλά, όλα ωραία. Είδες μάγκα, με απόδειξε ότι δεν υπάρχει Θεός, όλα καλά, όλα ωραία. Και έρχομαι και εγώ σαν Κώστας τώρα και ρωτάω. Εγώ που πιστεύω, αν μία στο εκατομμύριο είναι αλήθεια ότι υπάρχει Θεός, τι θα κάνεις εσύ ρε φίλε που λες ότι δεν πιστεύεις, εσύ έχεις να χάσεις πολλά. Ενώ εγώ από εδώ μαζί δεν έχω να χάσει τίποτα. Με επιχειρήματα μιλάω πάντα ο Κώστας. Ναι, άκρη δεν θα βγάλουμε σε αυτό το θέμα, Κώστα, να ξέρεις. Άκρη δεν πρόκειται να βγάλεις. Όχι, αν κάποιος θα μου απαντήσει, εσύ δεν πιστεύεις, καλά κάνεις. Εγώ έχω μαζί σου. Δεν έχω να χάσω τίποτα. Αν όμως το μία ρε παιδί μου στο εκατομμύριο ναι. Και είναι όπως τα λέει η θρησκεία μας. Ναι. Και ψυχή να παραδώσεις μετά. Ναι. Έλατε. Έδωσε ένα δίλημα για αυτούς που λένε που δεν πιστεύουν. Δικαίωμά τους είναι να κάνουν. Ο Χριστός είπε όσοι πιστοί προσέλθετε. Σωστά.
Όποιος δεν γουστάρει, γι' αυτό η Ορθόδοξη Εκκλησία, και να το πω τώρα, όποιος δεν ήξερε, που είπε ότι οι Καθολικοί τους βάζει στο στόμα αυτό, τότε να γίνει Καθολικός, να μην λέγεται Χριστιανός Ορθόδοξος, να απαρνηθεί και την βάπτιση, γιατί όταν παίρνουμε εμείς, το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας είναι ότι πιστεύω στην Αγία Τριά, δηλαδή πιστεύω στο ότι είναι το ίδιο πράγμα. Θεός, Χριστός και Άγιο Πνεύμα είναι το ίδιο. Μάλιστα. Κωνσταντίνε, ευχαριστούμε. Πιστεύουμε στην Χριστιανή Ορθόδοξη. Γι' αυτό λεγόμαστε και Ορθόδοξοι και άλλοι λέγονται Καθολικοί. Ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνε. Να είσαι καλά. Έχουμε πέντε γραμμές. Ευχαριστώ πολύ. Βράδυ, παιδιά. Να είσαι καλά. Και ξέρεις κάτι, καλά που δεν το πω. Εμείς Παοξίδες είμαστε, Αργιανοί είμαστε, Μακεδόνες είμαστε, πήρουμε κανένα Τσίπρο, τρώμε κανένα Φασούλη και ας τον κουβεντιάσουμε να κουβεντιάσουμε να κάνουμε και την φαγίτσα. Εντάξει, οπότε όταν πας, όταν πας και για καλαμπούρι αφού το λες, σου πω και εγώ όταν πας να πούμε και κοινωνήσεις, έχει και μια καρτερή στη τσέπη, βγάλει την εκείνα. Κατάπια λίγο την καθαρία εκεί πέρα, να τα καθαρίσει όλα αυτή. Ή θα πάω να μεταλάβω, ή δεν θα πάω καθόλου. Έτσι, ή πιστεύω αυτό που κάνω, ή δεν πάω καθόλου. Σωστά. Γι' αυτό είπαμε ότι είναι απόφαση του καθενός, αλλά θεωρώ κλείνοντας. Κωνσταντίνε, θεωρώ κλείνοντας, Κωνσταντίνε, ότι τη δεδομένη στιγμή, γιατί πρόκειται για παγκόσμιο πρόβλημα, πρέπει να είμαστε λίγο παραπάνω υπεύθυνοι όλοι μας με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Χωρίς να αποσυρθούμε. Αυτό είναι αυτονόητο, ξέρετε, όταν το λέμε συνέχεια, να προσέχουμε, κατατάει ξέρεις λίγο στα γραφικό. Τα αυτονόητα δεν χρειάζεται να τα λέμε. Ο καθένας έχει το μυαλωτάκι που μας έχει δώσει αυτός ο Θεούλιος. Όποιος μας το έχει δώσει αυτό το λίγο επέμπες, εντάξει, θα σκεφτούμε. Φυσικό είναι. Αλλά δεν μπερδέψουμε την πούστα με την. Όχι. Να σε καλά, Κότσο. Άντε καλό βράδυ, παλικάρια. Να σε καλά. Έχουμε υγιείς, άντε, και εγώ ξέρω ότι σας ακούω και μετά από 10 χρόνια. Έτσι. Να σε καλά, να σε καλά. Γεια σας, παλικάρια, γεια. Γεια. Και ο φίλος μας ο Άγγελος, λέει, μετά τον Πάτερ λέει, που βγήκε και μπήλησε, λέει πάρα πολύ όμορφα. Βγήκε λέει αυτός ο ηλίθιος και είπε για τα. Ναι, εντάξει. Δεν χρειάζεται να το δούμε. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι, ούτε ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουν μια ζωντανή εκπομπή, αδερφέ Άγγελε. Πάμε στον επόμενο. Παιδιά, έχει και ηλίθιος. Αυτοί που είστε στην αναμονή, γιατί γίνεται ένας πανικός, για να κάνουμε τουλάχιστον διπλό το διάλειμμα, εντάξει. Πάμε. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ο Ανδρέας είμαι. Έλα, Ανδρέα, δεν σε πήρα χαμπάρι. Καλώς τον Ανδρέα. Ανδρέας Αργιανός. Ανδρέα, ξέρεις αυτή τη στιγμή ότι είσαι εκτός Ευρώπης, έτσι, με τους μείον τρεις. Κοίταξε, θα δούμε τι θα γίνει. Μέχρι να δικαιωθείς. Μέχρι να δικαιωθείς. Εγώ πιστεύω δεν θα έχεις πρόβλημα. Αλλά αυτή τη στιγμή με τους μείον τρεις είναι ο ατρόμητος Ευρώπη. Το παίζει το Σάββατο, ατρόμητο σόφι παίζει. Πιστεύω θα δικαιωθείς. Όπως και ο ΠΑΟΚ τώρα μείον 14 και πάει στο δικαστήριο για να μειώσει την εξαλείψη και τα λοιπά. Θα γίνει συν 2 θα γίνει. Θα του δώσει κανένα μπόνους. Εγώ πιστεύω δεν θα έχει πρόβλημα ο ΑΕΣ. Αλλά μέχρι να. Έχει πληρώσει ο ΑΕΣ. Τέλος πάντων, πάμε. Ούτε εγώ πιστεύω ότι θα έχει πρόβλημα. Θα δούμε τι θα γίνει τώρα. Και αν δεν βγούμε Ευρώπη και αν βγούμε, πάλι Αργιανοί θα είμαστε στην ομάδα. Δώσε μου λίγο εσύ τέτοιο πραγματικά. Δεν κάνω πλάκα με αυτό που θα πω. Ξέρω ότι στην Αργιανή θα. Περισσότεροι θα δεν θα τους αρέσει. Επαναλαμβάνω. Αν μία στο εκατομμύριο που λέει και ο Τάσος πάρει ο Άρης το κύπελο, θέλω να βγεις ρε Καρυπίδη και να πεις. Την ώρα που θα το σηκώνει, δεν ξέρω ποιος λογικά, ο Βέλεθ ή ο Δελζής, ένας από τους δύο, θέλω να πεις. Δεν θα πάρουμε μέρος στην Ευρώπη, δίνουμε τη σειρά μας στη Λάρισα. Στον Ατρόμητο. Δεν θέλω ρε να παίξω. Κατάλαβες. Μας έχουν μπρίξει με την Ευρώπη. Η Ευρώπη και η Ευρώπη να πάρουμε το UEFA. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι είναι χρήματα. Είναι χρήματα και είναι ειδικά μπίσω ομίλους, είναι πάρα πολλά χρήματα. Αλλά αυτό με την Ευρώπη, ρε φίλε, το τρόπο μας ενδιαφέρει πρώτα. Εμάς. Ναι. Τον Καρυπίδη τον ενδιαφέρουν για τα χρήματα, ναι. Βέβαια, έτσι. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα χρήματα, έτσι. Βέβαια. Τα χρήματα βοηθάνε στο να έχεις και στη συνέχεια επιτυχίες. Είναι ένα καλό βοήθημα. Ναι. Αλλά βασικά ο παδός θέλει τον τίτλο, ειδικά στον Άρη που έχει 50 χρόνια. Έτσι. Τον ενδιαφέρει τώρα τον Τάσο ένα λεπτό που πληρώνει ο Ιβάν Σαββίδης, πληρώνει τον Χατσερίδη, τον πλήρωνε ή τον Σβέρμπλουμ και δεν παίζουν, τον ενδιαφέρει. Τι τον νοιάζει αυτό. Τι με νοιάζει, εμένα με νοιάζει ο πειραντάμπλου. Εντάξει, για να μην λέμε, εμένα με ενδιαφέρει πάρει το κύπελο. Θέλω φυσικά να παίξω και Ευρώπη. Αλλά μάνα αυτό με την Ευρώπη. Ας μην παίξω, ρε. Εγώ, σαν οπαδός, Αντρέα, φίλε, πέρα από την καζούρα που κάνουμε, με ενδιαφέρει να έχω μια ηθική ανταμοιβή. Η ανταμοιβή μου μέσα σαν οπαδός είναι ηθική. Είναι η διάκριση, είναι ο τίτλος κτλ. Με κατάλαβες. Σωστό. Οι παράγοντες, οι πρόεδροι κτλ. Το κοιτάνε επιχειρηματικά, ας το μην την ψάξει τη δουλειά. Με κατάλαβες. Έτσι είναι, έτσι ακριβώς.
Άνα, μπράβο. Έλα, σε πήραμε από τα μούτρα. Δεν περιμένουμε κάποιο κέρδο οικονομικό. Έτσι. Κάτι, έτσι. Σε πήραμε από τα μούτρα. Πες αυτό που ήθελα να πει. Όχι, ήθελα να πω και για την θεία κοινωνία που λέτε. Ναι, να πάμε. Εγώ πιστεύω ότι είναι όντως σώμα και αίμα Χριστού. Οπότε δεν φοβάμαι τίποτα. Αν θα πήγαινα να κοινωνήσω, ακόμα και αν ξέρω ότι ο μπροστινός έχει κορονοϊό. Μπράβο. Είναι προσωπικό του καθενός αυτό και είναι σεβαστό τι πιστεύει ο καθένας και πώς θα πράξει. Αλλά μιλάει, δεν καταλαβαίνω κάποιον γιατί να πάει να κοινωνήσει αν δεν πιστεύει ότι είναι όντως σώμα και αίμα Χριστού. Και φοβάται. Δηλαδή το κάνει για τον πιο προηγούμενο που... πιστεύει, αυτό δεν καταλαβαίνω. Έτσι. Το λες για, για έναν ακροατή που είπε κάποια πράγματα έτσι λίγο και αν δεν το πιστεύεις πραγματικά δηλαδή, τότε γιατί να το κάνεις. Σωστά. Σωστά. Άμα είναι απλά από συνήθεια, τότε. Άρα εσύ να πας. Είναι φυσιολογικό να φοβάσαι. Άρα εσύ να πας. Ακόμα και αν ξέρεις ότι ο μπροστινός έχει κορονοϊό, θα πας. Βεβαίως. Άνετα. Okay. Το άλλο που είπες για την πρίζα, να πω και αυτό. Νομίζω ότι είναι άστοχο το παράδειγμα. Δεν έχει σχέση. Είναι άλλο. Το μυστήριο είναι. Το μυστήριο είναι η κοινωνία. Τώρα το υπόλοιπο κτίριο δεν σημαίνει ότι είναι το ίδιο. Χαριτολογώντας το είπαμε. Ναι, εντάξει, δηλαδή δεν θα γλύφουμε και τα πατώματα ή θα κάνουμε τέτοια επειδή είναι εκκλησία. Εντάξει, εντάξει. Θέλει προσοχή σίγουρα. Δεν θα είναι καλό να βρίσκει ένα τον άλλον με στη μούρη ή να κάνουμε τέτοια, αλλά δεν έχω να φάμε τίποτα από την κοινωνία. Έτσι. Εγώ τουλάχιστον. Και περαστικά στον κορονοϊό που κόλλησε Μαρινάκη. Έγινε, Αντρέα. Πραγματικά, περαστικά του. Να είσαι καλά. Να είναι καλά και μακριά από όλους τους υπόλοιπους. Γεια σου, Αντρέα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Πώς είναι ακόμα στην γραμμή? Τι είπα, οι τέσσερις είπαμε, μην τηλεφωνείτε, οι τέσσερις. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα. Εγώ είμαι. Εσύ, φίλε. Όχι. Dire Straits. Τρομερή μουσική, συγχαρητήρια, Ζάχο. Εντάξει, ο Τρέγιας ελληνικά ακούει, όχι ότι είναι άσχημα, αλλά... Μάλλον δεν ακούσε εκπομπές, θα κάνω χοληψία, Μπίμπι. Εντάξει, δεν πιστεύω να βάλει Dire Straits και τέτοια δεν νομίζω να βάλει. Έχει και αυτός, αλλά δεν τα ψωβάζει. Στο φάκελό του έχει, αλλά δεν τα ψωβάζει. Βάζει περισσότερο μέντε. Κοίταξε, εγώ δεν ακούω. Ακούμε ποιοτική μουσική όταν είμαστε μόνοι μας. Δηλαδή, μπορεί να μυρίσει και σε παραγωγικό μαγαζί. Δεν έχει σημασία. Μόνο σε αυτά μπαίνει. Πήγαινα με ζυγούς, τζέιντ, αυτά, όπα, όπα. Τα περπατήσαμε, δεν είναι. Μόνο σε αυτά μπαίνει εξάλλου. Τι λε, Τόφι. Βασικά ήθελα να πω λίγο την άποψή μου λίγο για το θέμα της θείας κοινωνίας. Καταρχήν, πολλοί από εμάς, και θα βάλω και τον εαυτό μου παλιότερα, δεν γνωρίζαμε ότι για να κοινωνήσεις πρέπει να εξομολογηθείς. Ναι, το είπαμε. Δεν μπορείς να κοινωνήσεις αν δεν εξομολογηθείς. Εννοείται. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Από εκεί πρέπει να ξεκινάμε και όχι από πράγματα τα οποία ιστορικά, να το πω εγώ, ποτέ δεν ακούστηκε ότι η Θεία Κοινωνία έχει προκαλέσει κάποιο πρόβλημα όσον αφορά κάποια αρρώστια κτλ. Επειδή πάνω κάτω ηλικιακά είμαστε κοντά, αν θυμάστε τότε που όταν πρωτοβήκε το AIDS, δεκαετία 80, υπήρχαν κάποιοι προβληματισμοί και λέγανε να, και ποτέ δεν ακούστηκε το παραμικρό. Δυστυχώς, τώρα θα φωτογραφήσω κάποιους. Αυτά τα κάνω... διαδίδουν ειδικά τώρα στο διαδίκτυο κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να επιβάλλουν την αθεότητα, να το πω. Δηλαδή κοροϊδεύουν και προσπαθούν να αποδείξουν ότι δεν υπάρχει Θεός και ότι αυτά τα πράγματα ότι μπορεί να κολλήσει σε αυτό, ενώ ποτέ δεν έχει κολλήσει κάτι. Δηλαδή τουλάχιστον εγώ είμαι 45-46 χρονών, δεν έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου η Θεία Κοινωνία ή η Εκκλησία γενικότερα να προκαλέσει κάτι, ας πούμε, να είναι κοντά στον άρρωστο. Και να σας πω και κάτι άλλο, προσωπική εμπειρία. Εσείς θεωρείτε ότι μόνο ο κορονοϊός είναι τώρα στην πιάτσα? Όχι βέβαια, πολλά είναι. Επειδή πολλοί δεν γνωρίζουν για το προσωπικά, ο Ζάχος, επειδή δεν κολλητός, γνωρίζει, είχα μια περιπέτεια υγείας πριν ένα χρόνο. Και ακόμα είμαι, δεν το έχω πει δημόσια. Ήταν κολλητική καρδιά. Με προκάλεσε μία απλή ίωση, που δεν ξέρω κατά πόσο είναι απλή. Ναι. Με είχε προκαλέσει κάτι. Μάλιστα. Το οποίο για τους γιατρούς είναι ένα συχνό φαινόμενο. Δηλαδή ότι μπορεί να γίνει. Τώρα από εκεί και πέρα, για να το πω και δημόσια, δεν έχω πρόβλημα.
είχα μια απλή ιωσούλα, έτσι, και με έκανε μια φλεγμονή στην καρδιά. Που μπορεί να το πάθει ο καθένας. Από μικρό παιδί, αν ακούγει κάποιος γιατρός, μπορεί να το... να το αναπτύξει, ρε παιδί μου. Το ανησυχητικό είναι τώρα... Αλλά τώρα... Είναι ότι είναι ένας ιός, ο οποίος δεν γνωρίζουμε τη συμπεριφορά του. Είναι ένας ιός ο οποίος μεταλλάσσεται. Ξέρεις τι θέλω να σου πω, φιλετρέγια. Αυτό είναι ανησυχητικό. Επίσης να ενημερώσω και να σου πω ότι είναι ένας ιός ο οποίος δεν υπάρχει αντίδοτο εμβόλιο τη δεδομένη στιγμή που μιλάμε και δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Άρα λοιπόν, όταν έχουμε μία αβασιμότητα, μία ανασφάλεια και μία μη ενημέρωση για αυτόν τον συγκεκριμένο ιό και πρόκειται σχεδόν να γίνει πανδημία, βλέπεις όλες τις χώρες. Είναι πανδημία ήδη. Πρέπει, είναι πανδημία ήδη. Δεν πρέπει να προφυλαχτούμε. Δεν πρέπει λίγο να προφυλαχτούμε. Δεν πρέπει λίγο εννοείται να προφυλαχτούμε. Αυτό λέμε. Εννοείται. Δεν λέω να είμαστε υπερβολικοί. Δεν λέω να μηδενίσουμε τα πάντα. Αλλά συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Απλά ξέρεις τι θέλω να σου πω. Ναι. Ότι κάποιοι κακοπροαίρετοι που δεν πιστεύουν στο Θεό. Αυτό ναι, εντάξει. Προσπαθούν να επιβάλλουν τώρα που και το διαδίκτυο είναι στη μόδα και ο καθένας λέει ό,τι του κατέβει στο μυαλό, την άποψή του για την ομάδα του είναι πολιτικά, είναι κοινωνικά, είναι. Και ο καθένας λέει ότι να είναι, κάποιοι θέλουν να περάσουν το, αυτό το πράγμα. Εγώ. Τους καταλαβαίνει, νομίζω. Ναι, στην απάτη, η απάντησή μου είναι η εξής. Ότι ποτέ κανένας δεν φοβήθηκε κάτι όσον αφορά τη θεία κοινωνία. Τώρα και να τους πω αυτούς που επειδή συνήθως είναι αυτοί προχωρημένοι, ότι στην Ελλάδα υπήρχαν αρρώστιες. Και αυτό που λέω είναι επίσημο και δεν είναι ρατσιστικό. Πάντως το είχε βγάλει ο Καρατζαφέρης στα τελευταία χρόνια της θητείας του στη Βουλή. Επίσημα και το παραδέχτηκε και ο τότε Υπουργός Υγείας ότι οι μετανάστες που μπαίνανε ανεξέλεκτα χωρίς να έχουν κάποιο πιστοποιητικό υγείας, έτσι, έχουν φέρει αρρώστιες στην Ελλάδα. Αυτό είναι επίσημο που λέω, δεν είναι ρατσιστικό. Και όποιος γουστάρει, βάζω και στίχημα ό,τι θέλει. Επανήλθανε αρρώστιες όπως είναι η φυματίωση που είχαν εξαλειφθεί στην Ελλάδα. Εντάξει, εκεί δεν μας νοιάζει όμως, εκεί δεν μιλάμε. Τώρα αυτό κορονοϊός μας θέλει η θεία κοινωνία. Λοιπόν, Μπίπι, επειδή. Δεν έχει σχέση. Γιατί δεν έχει σχέση, ρε φίλε. Ο κορονοϊός τι ήρθε, μετανάστες ή τι. Θέλω να σε πω, μας προβληματίζουν κάποια πράγματα όσον αφορά την υγεία μας και δεν μας προβληματίζουν άλλα. Τα άλλα τα βάζουμε στην άκρη. Αλλά μας θέλει ο κορονοϊός και η θεία λειτουργία, ξέρω εγώ, η θεία κοινωνία, η εκκλησία που θα μαζευτεί κόσμος κτλ. Ωραία. Αυτό ήθελα να πω μόνο. Εντάξει, εγώ να καθίσω λίγο το θέμα. Απλά αυτό που είπα, τελειώνοντας, που είναι βασικό, ότι αυτό που έμαθα εγώ από μια απλή ίωση, αντί να προσβληθεί ο πνεύμονας, ας πούμε, πήγε η φλεγμονή στην καρδιά. Ωραία. Είχε πάρα πολλά κρούσματα. Και στο Βόλο μπήκα στο ίντερνετ και είδα και κάποιος άλλος γιατρός μου είπε ότι υπήρχαν κρούσματα τα οποία εγώ τι λέω με το φτωχό μου το μυαλό γιατί δεν είμαι ούτε γιατρός ή τίποτα. Ναι. Ότι μπορεί ρε φίλε να είναι μια κάτι άλλο ας πούμε, όχι μια απλή ίωση. Ότι αυτή η φλεγμονή στην καρδιά δημιουργήθηκε όταν έκανε ο Πρίγκεβιτς το 1-2 στο 82. Εκεί το έπαθες. Ανάρρωσα όμως με το 4-2, τέλος πάντων. Κλείσε. Άντε, γεια, bye. Γεια σου ρε Πίπι. Στον τελευταίο φίλο, καλησπέρα. Έλα φίλε, πριν το break. Καλησπέρα παιδιά. Μην τηλεφωνείτε οι υπόλοιποι, μετά το break οι υπόλοιποι, έτσι. Τιπλό break. Καλησπέρα, ναι. Καλησπέρα. Έλα φίλε μου. Σε ακούμε φίλε μου. Παιδιά, νομίζω ότι έρχονται τα χρόνια που ακούγαμε και διαβάζαμε όσοι έχουμε διαβάσει τις προφητείες. Νομίζω ότι έρχονται τα χρόνια αυτά που έλεγαν οι γέροντες, ότι ήρθε η ώρα να χωρίσει η ήρα από το στάχι. Mm-hmm. Αν ένας χριστιανός ορθόδοξος πιστεύει ότι θα μολυνθεί από τη θεία κοινωνία, να μου κάνει τη χάρη τον παρακαλώ να σταματήσει να λέει ότι είναι χριστιανός ορθόδοξος, ότι πιστεύει στη δύναμη του Θεού μας και του Χριστού μας και του Τριαδικού Θεού, που διαμέσω της θείας μεταλήψεως θέλει να πιστεύει ότι θα μεταδίδεται αυτός ο ιός και ο κάθε ιός, εγώ θα του πω κάτι. Παρουσιάστηκε κάποτε Άγιος σε γέροντα και του αποκάλυψε ότι ο μοναδικός λόγος που ο Θεός δεν έχει, και αν με κορυδεύει τώρα κάποιος, κάτι με φαγουρίζει. Όχι, εντάξει, άστο αυτό. Δεν σε κοροϊδεύει κανείς. Είναι άποψή σου, λες. Λοιπόν,
ο μοναδικός λόγος που υπάρχει ακόμα και ο Θεός με τόση οργή που έχει, με αυτά που βλέπει, την κρατάει ακόμα την ανθρωπότητα, είναι λόγω της Κυριακής και της Θείας Μεταλήψεως. Μόνο για την Κυριακή κρατάει, λέει, ακόμα ο Θεός, λέει, την ανθρωπότητα. Θέλω να πω στο φίλο τον αγαπητό που πήρε τηλέφωνο και είπε να γίνει πιο προοδευτική η Εκκλησία μας και να κοινωνάμε όπως κοινωνάνε οι τέτοιοι. Εντάξει, αυτό δεν μου άρεσε και εμένα, εντάξει, οκ. Okay. Και πιστεύει και έχει πει ότι και εγώ έχω κοινωνήσει πολλές φορές, να με συγχωρέσει που θα το αμφισβητήσω ότι έχει κοινωνήσει πολλές φορές, αφού του αρέσει και έφερε ως παράδειγμα τους Ιταλούς, τους φοβιτσιάριδες, τους δειλούς, γιατί εδώ δείξανε τη δειλία τους, για να μην μολύνονται. Και εγώ θα τους έλεγα αυτούς τους δειλούς, που τους έφερε ως παράδειγμα ο αγαπητός φίλος, ότι ο κορονοϊός έγινε πριν 1, 2, 3 μήνες. Υπήρχαν μέχρι παραπάνω, τώρα, παραπάνω. Εκατοντάδες λοιμώξεις, μεταδοτικές αρρώστιες. Έτσι, υπάρχουνε. Έχετε δει με τα μάτια σας, δεν θα σου πω για μένα ότι έχω δει χίλιες φορές, έχετε δει με τα μάτια σας να γίνεται στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, να παίρνει το δισκοπότηρο, το Άγιο Δισκοπότηρο ο ιερέας και να παίρνει μέσα του ό,τι έχει μείνει. Δεν το έχω δει εγώ προσωπικά, όχι. Ποτέ. Πάρα πολλές φορές. Ναι. Αν πας από το σάκρες, είναι και άλλος ακρατής το είπε. Ή από το πορτάκι, ναι, θα το δεις εκείνη την ώρα. Μάλιστα. Εκείνη την ώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, πληροφορώ όσους λένε για αυτό το πράγμα, ότι το μεγαλύτερο θαύμα που υπάρχει σήμερα στο δικό τους το μυαλό να κάτσουν να το σκεφτούνε είναι ότι ζει έστω και ένας παπάς. Έστω και ένας παπάς. Είναι θαύμα ότι ζει έστω και ένας παπάς. Έχει δίκιο. Ποιος παπάς βρε θα ζούσε, ποιος παπάς θα ζούσε σήμερα μετά από τόσα χρόνια με ό,τι αρρώστιες υπάρχουν μεταδοτικές. Ό,τι μπορεί να διανοηθεί το μυαλό σου. Έχω δει ιερέα μέσα σε νοσοκομείο. Ναι, πες αυτό και ολοκλήρωσε, φίλε. Πες αυτό και ολοκλήρωσε. Αμέσως. Ναι. Άκουσε το, γιατί είναι πολύ σπουδαίο. Ναι. Έχω δει ιερέα μέσα σε νοσοκομείο. Ναι. Όπως έχω δει και μέσα σε εκκλησία να πέφτει η Θεία Μετάληψη και εκείνη την ώρα να βάζουν φωτιά αυτά που πρέπει να κάνουν, γιατί έτσι πρέπει. Να καίγεται εκείνο το σημείο. Να κάνει εμετό ο ασθενής, ο οποίος είχε ό,τι μπορεί να διανοηθεί ανθρώπου μυαλό, ό,τι μπορεί να διανοηθεί ανθρώπου μυαλό. Και όμως του έδωσε ο Θεός τη δύναμη να σκύψει στα γόνατα και να φάει όλο το εμετό. Σας πληροφορώ, επειδή ξέρω πολύ καλά τι είχε αυτός που ήταν ο άρρωστος. Έγινε, φίλε, να είσαι καλά. Ότι ο ιερέας αυτός ζει ακόμα. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Να σε καλά. Να σε καλά, φίλε. Πάμε λίγο στο διάλειμμα. Να σε καλά. Μόλις έρθουμε για κανένα δεκάλεπτο, πιστεύω, ίσως 23, 10, 2, 7 και 3 οχτάρια. Break, ερχόμαστε. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Τάσος Τρέγκας, Ζάχος Ντρούλινγκ, Ράδιο Μαρμίτα. Για άλλα 10 λεπτάκια το πολύ θα είμαστε εδώ κοντά σας. Μία είναι η γραμμή. Δεν θα πάρουμε άλλες γραμμές. Ναι, γιατί έχουμε να διαβάσουμε και μηνύματα. Έχουμε να ενημερώσουμε ότι μετά από ανακοίνωση που βγήκε από τη Γενική Γραμματεία, λοιπόν, 60 άτομα σε κάθε γήπεδο θα υπάρχουν για τις δύο αγωνιστικές συνολικά, με τηλεοπτικά συνεργεία, δημοσιογράφους, εντός αγωνιστικού χώρου κτλ. 60 άτομα σε κάθε γήπεδο, να ξέρετε. Τώρα βέβαια δεν ξέρω τι απόφαση ήταν αυτή να γίνει κλεισμένο των θυρών σε ανοιχτούς χώρους γήπεδου ποδοσφαίρου, γιατί όλος ο κόσμος αυτός θα μαζευτεί σε καφετέρια, σε σπορκαφέ, σε προπό. Θα δημιουργηθεί το αδιοχώρητο για να δούνε τα μάτσα. Δεν ξέρω τι ισχύει σε αυτή την περίπτωση. Θεωρούν, ας πούμε, ότι. Για τα μαγαζιά δεν μπορούν να τα κλείσουν, δεν ξέρω. Ναι, φίλε, πολύ σε ένα σπορκαφέ, ας πούμε, τώρα δεν θα μαζευτούν 100 άτομα να δούνε το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός δεν είναι ΠΑΟΚ Κυλυσιάκος. Εγώ να μαζευτούν. Έχει μια λογική. Λοιπόν, πάμε στο φίλο να τον ακούσουμε για δύο λεπτάκια. Θα διαβάσουμε τα μηνύματα. Δεν περιμένω. Ο φίλος μας έδωσε assist. Να πω την αλήθεια. Λοιπόν, να διαβάσω κάποια μηνύματα. Δηλαδή, έχω πάρει πάρα πολλά μηνύματα στο inbox, τα οποία είναι, ξέρεις, εξαδιαμέτρου αντίθετα, έτσι.
Παραδείγματος χάρη, ο φίλος ο Κώστας λέει: Sorry, Ζάχο, το κλείνω το, για σήμερα το ραδιόφωνο. Δεν μπορώ να ακούω πράγματα που λέγονται στο μεσαίωνα. Περάσαμε αναγέννηση, επιστημονικά άλματα, πνευματική, μορφωτική άνοιξη. Σε λίγο θα ακούσουμε και για μάγισσες. Αυτό είναι, να μην το διαβάσω και το όλο. Του Κωνσταντίνου από την άλλη πλευρά, ο οποίος το παιδί λέει: Ζάχο, πες στον αέρα να ξέρει ο κόσμος, επειδή διακονίζω. Μπαίνω στο ιερό και τα βλέπω ζωντανά. Ο ιερέας πίνει ό,τι απομένει από τη θεία κοινωνία. Δεν πετιέται ποτέ και τίποτα. Ακόμη και αν γίνει το λάθος και χυθεί στο χαλί ή από το μακτό, θα το γλύψει από το πάτωμα. Κοινωνούν αρρώστους στα νοσοκομεία και με όλα τα μικρόβια των ασθενών πίνουν μέχρι την τελευταία στάλα στο δισκοπότηρο. Κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα και σχίζει ουρανούς στην Αγία Τράπεζα και κάνει απλό, το απλό ψωμί και κρασί σε σώμα και αίμα κερίου. Δεν σας το παίζω. Ειδικώς απλά το ζω βλέποντας ο ιερής. Ουσιαστικά είναι τεράστιο θαύμα. Τα μηνύματα είναι πάνω κάτω σε αυτό το. Ωραία. Ναι. Okay, η απόψη είστε. Να πάρουμε λίγο ένα φίλο για δύο λεπτάκια. Να τον ακούσουμε. Καλησπέρα. Γεια σου. Γεια σου. Καλησπέρα, Ζάχο. Καλησπέρα, Χρήστο. Το μόνο που είναι. Καλησπέρα, γεια σου, Χρήστο. Καλησπέρα, Χρήστο. Θα ήθελα να πω κι εγώ λίγο, γιατί ακούω την εκπομπή και καθώς ακούω κάποια πράγματα, ειλικρινά σας μιλάω ότι με συγχωρείτε και τρέχα από το κεφάλι. Ναι. Και δεν μου πέσουν τα μαλλιά, γιατί ακούω για αυτό το θέμα με την εκκλησία και την θεία κοινωνία που γίνεται. Έχεις δύο λεπτά, Χρήστο, τρέξτε το. Ναι, ακούω κάποιους ακροατές που λένε να κάνουμε την εκκλησία πιο προοδευτική και αυτά. Δηλαδή, όποιος δεν πιστεύει ότι η θεία κοινωνία είναι σώμα και αίμα του Θεού, του Χριστού, είναι άδικον άδωρο. Να πάει στην εκκλησία και να κοινωνήσει. Δεν χωράει μπροστά στη θεία κοινωνία ούτε κορονοϊός, ούτε καμία ίωση. Εκείνη τη στιγμή είναι ο Θεός ο ίδιος που μέσα. Μάλιστα. Όποιος δεν το πιστεύει είναι. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, να το διανοηθώ. Να ακούω κάποιους και να λένε ότι δεν θα πάω να κοινωνήσω. Ναι, είναι απλά τα πράγματα, ρε Χρήστο. Πιστεύεις, θα πας. Δεν πιστεύεις, φοβάσαι, δεν θα πας. Απλά τα πράγματα. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω και να φοβάσαι. Εντάξει. Δεν γίνεται να μην δε φοβάσαι όμως, κάτσε ρε Χριστό, δεν γίνεται να μην δε φοβάσαι. Ο Θεός κατέβηκε στη γη για να μας σώσει. Ναι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν γίνεται να μην δε φοβάσαι σε μια πανδημία, Χριστό. Δεν γίνεται σε μια πανδημία να μην δε φοβάσαι. Δηλαδή δεν πρέπει να προφυλαχτούμε αυτή τη στιγμή, αυτό λες. Όταν πιστεύεις στο Θεό δεν έχεις κανένα. Βρε άλλο η πίστη, άλλο η αρρώστια. Τι θα πει δηλαδή, πιστεύεις δηλαδή, αυτοί που έχουν καρκίνο και πεθαίνουν δεν πιστεύουν στο Θεό? Οι μουσουλμάνοι, οι βουδιστές, οι μουσουλμάνοι, οι βουδιστές, οι ιδουιστές, οι καθολικοί, ας πούμε, τι πρέπει να γίνει με αυτούς? Τάσο, εγώ παίρνω τη δικιά μας θρησκεία. Βρε μαζί σου, πόσοι χριστιανοί ορθόδοξοι είναι στη γη επάνω? Ναι, μα είμαστε Έλληνες Ορθόδοξοι και πιστεύουμε στο Θεό. Μαζί σου! Μαζί σου! Απλά αυτό που λένε, αυτό που λένε περισσότεροι και αρκετοί είναι ότι τη δεδομένη στιγμή όλοι με τον τρόπο μας πρέπει να προφυλαχτούμε. Είναι κακό αυτό? Δηλαδή βλέπεις κλείνουν σχολεία, κλείνουν φορείες, κλείνουν το ένα, κλείνουν γήπεδα, κλείνουν το ένα το άλλο. Δεν πρέπει όλοι να λάβουν κάποια μέτρα πρόληψης έστω για ένα μήνα? Συμφωνώ αυτό που λες, αγόρι. Τώρα από εκεί και πέρα, όπως σου πολύ σωστά είπες, αν ο καθένας πιστεύει, είναι δικαίωμά του να πάει και να κοινωνήσει. Πολύ καλά θα κάνει, πολύ σωστά θα κάνει. Αν δεν πιστεύει, να μην πάει. Απλά τα πράγματα. Και εγώ θα πάω να κοινωνήσω και εσύ μπροστά μου, και στο ξέρω ότι έχουν και δύο άτομα μπροστά μου, δεν έχουν τον κορονοϊό. Εντάξει, ωραίος. Γιατί ξέρω ότι και να μεταλάβω, έχω το Θεό μέσα μου και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έγινε, Χριστό μου. Πρέπει όλοι έτσι να σκέφτονται. Και όσον αφορά τη μεγάλη Παοκάρα, λοιπόν. Το Κύπρο πιστεύω θα είναι δικό μας. Τελείωσε, πάει αποκλείσεις και ο ΠΑΟΚ. Έγινε ρε Χριστάρα, να είσαι καλά. Πάει ο ΠΑΟΚ. Χρήστο, πάει αποκλείσεις και ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, να είσαι καλά. Μας έφτιαξε το πράγμα. Εγώ το λέω για. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Τι λέει το αντίθετο βγαίνει. Ενώ εσύ ρε Κατσίκη. Εγώ τι είπα. Ήρθες, κάναμε εκπομπή μετά από πόσα χρόνια στο ράδιο. Ναι, πρώτη χρονιά. Σωστό αυτό. Και ο ΠΑΟΚ πήρε double. Για τον Χρήστο. Ναι, εγώ δεν είπα στην αρχή τη χρονιά ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα πάρει τίποτα. Φέτο το είπα. Άκου, περίμενε. Κλείσον. Γεια σου, Χρήστο. Από το Μόναχο. Εγώ πέρσι στην αρχή τη χρονιά δεν είπα ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα πάρει τίποτα. Φέτο το είπα. Ότι δεν θα πάρει τίποτα. Άλλο λέω, παλικάρι μου. Ναι. Εγώ λέω ότι έφερε γούρι. Αυτό προβλέπει. Άλλο να φέρω γούρι. Αυτό προβλέπει. Με το που είναι στο Λίμπερο. Ό,τι λέει. Έφερε γούρι, δηλαδή κάναμε μία χρονιά εκπομπή μαζί. Ναι, εντάξει. Πάλευα τόσα χρόνια με τι πρώτε πίσει εδώ. Δεν γινόταν τίποτα. Και μια που το πήγαμε εκεί. Με το που ήρθε ο Ντρούλινγκ.
Ωραία. Άκου, και είναι, είναι παοξής. Για να το κλείσουμε έτσι πριν διαβάσουμε. Είναι ο πρώην συνάδελφός μου που δουλεύω μέσα στη δουλειά, ο Χρυσόστομος. Άκου τι γράφει. Παοξής άρρωστος, έτσι. Αλλά δεν κάνει εκπομπή του Άρη. Να ξέρεις, Παοκ δεν ακούει. Μου θυμίζει κάποιον. Ναι. Μεγάλο δημοσιογράφο του Άρη. Πρώτος παγκόσμιος, λέει ο Άρης, πρωτάθλημα. Δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, ο Άρης πάρει πρωτάθλημα. Χάσαμε τη μισή Κύπρο, ο Άρης κύπελο. Τι το ψάχνουμε, λέει. Με τον κορονοϊό το κύπελο είναι του Άρη. Σόπα, ρε, ναι. Υπήρχε και η γρήπη των πτηνών. Το χείρον, πώς έλεγε, τρελές αγελάδες. Ναι, τρελές και λογικές. Να πιάσουμε τώρα όλα τα γεγονότα. Αυτός το λέει, εγώ το λέω. Τέλος πάντων. Το κύπελο της Αριανάρας. Ποιος το είπε αυτό? Αυτό το λέει ο Ανδρέας. Α, καλά. Και θα καλέσουμε τον Χρήστο το γουλί. Αν το πάρει ο Άρης Χρήστο, μαζί μου θα είσαι στο Λευκό Πύργο. Θα σε κάνουν τα εισιτήρια για από το Μόναχο να έρθεις. Λοιπόν, γιατί το μισό κύπελο δικό σου θα είναι. Αυτό πρέπει να το είπε, Ανδρέα, και στην Πάτρα. Ναι. Με τον ίδιο αντίπαλο σου, νομίζω. Με τη σημερινή ομάδα που τα έχει καλά. Συγγνώμη, θα αποκλειστείς εσύ. Και στο Καντατζόγλιο. Α, νόμιζα ίσως θα αποκλειστείς. Okay. Εγώ λέω ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει ένα ελαφρύ προβάδισμα. Mm-hmm. Βέβαια, η εικόνα που έχει αγωνιστικά και τα προβλήματα Ικτρή. Μαζί με τον Ολυμπιακό απέχουν αρκετά τη δεδομένη στιγμή. Αλλά ποιος μπορεί να πει ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει το πάνω χέρι αυτή τη στιγμή? Λέω ότι με 3-2, έστω και ένα γκολ συν, παίζει για δύο αποτελέσματα. Στην Πάτρα, λέει, στην Πάτρα δεν γνώριζαμε το Χρήστο. Και μέσα στο Καραϊσκάκι, τα τελευταία χρόνια, ιδίως στο κύπελο, δεν έχω χάσει από τον Ολυμπιακό. Δεν χάνω εύκολα τον Ολυμπιακό. Πάρτε να δείτε λίγο τα αποτελέσματα, τι ζημιές και τι διπλά έχω πάρει με το γάβρο εκεί πέρα μέσα. Μια που λες αποτελέσματα, να δώσουμε τα δύο αποτελέσματα ημιχρόνου στο Champions League. Να το δώσουμε και να μην ξεχνάμε. Και να διαβάσουμε για φίλμα. Μιλάμε για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι ο κάτοχος του κυπέλου Ελλάδος, ναι, τα τελευταία τρία συνεχόμενα mm-hmm. χρόνια. Ωραία. Φέτος θα το πάρει άλλο. Όχι, δεν λησμονούμε τίποτα. Λοιπόν, 2-1, 1-2 μάλλον, Βαλέθια Αταλάντα 1-2 στο ημίχρονο. Τελείωσε εκεί η υπόθεση πρόκριση, όπως και στο άλλο έχει τελειώσει η πρόκριση. Η Λειψία 2-0 την Τότεναμ, επαναλαμβάνω, 2-0 και 1-2 τα δύο παιχνίδια του Τσουλού. Διαβάζουμε τους υποστηρικτές της εκπομπής. Ξεκίνα, Τάσο. Λοιπόν, κοντά μας ήταν και το κομμωτήριο Ανανέωση, εκεί που κουρεύεσαι μόνο με 5 ευρουλάκια. Καλά ακούσατε, ανδρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα μόνο με 5 ευρώ. Η φίλη μας υπόπη με τα χρυσά της στα χεράκια σας αναλαμβάνει εσάς, το σύζυγο, τη σύζυγο και το παιδάκι σας και τα παιδάκια σας και σας κάνει κουκλάκια μόνο με 5 ευρουλάκια. Πού συμβαίνουν όλα αυτά? Στο κομμωτήριο Ανανέωση, Ανδρέα Παπανδρέου, 225 στη Νεάπολη, δίπλα από το γεφυράκι των Μετεώρων. Για τα ραντεβού σας, τηλεφωνείτε 2310-616-999 να ανανεωθείτε οικονομικά. 2310-616-999, κομμωτήριο Ανανέωση. Λοιπόν, ευχαριστήσουμε και τη Mazda Manatides με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή CBS RX. Mazda Manatides, ένα όνομα εγγύσιμες, πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Mazda έχει το μάστορά του και είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Το σημείο συνάντησης των Mazda είναι ένα στην πόλη μας και είναι στην Παπάφη 205. Το τηλέφωνο 2310-924-931. Και το στέκει του Κωστίτα κοντά μας, ψητοπολείο, σούβλες και σχάρες, τα πάντα όλα στα κάρβουνα, μοναδικές γευστικές απολαύσεις. Κοντοσούβλι χοιρινό, κοντοσούβλι κοτόπουλο, πανσέτα σούβλας, σκότι σούβλας, ολόκληρο κοτόπουλο σούβλας στα κάρβουνα. Να πούμε ότι στο στέκει του Κωστή, σε περιόδους νηστείας υπάρχει πλήρη γκάμα νηστήσιμων προϊόντων, οπότε τηλεφωνείτε delivery στο 2310-620-727, το στέκι του Κωστή, στην Ανδρέα Παπανδρέου 113 στην Νεάπολη. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο για παραγγελίες 2310-620-727 για όσους θέλουν να απολαύσουν κρεατικά special, τα πάντα όλα στα κάρβουνα, αλλά και για τους φίλους που νηστεύουν, υπάρχει τεράστια γκάμα νηστήσιμων προϊόντων. 2310-620-727. Λοιπόν, ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή, για την ακρόαση, για άλλη μια φορά συγκεκριμένη εκπομπή. Ξανά Ράδιο Μαρμίτα αύριο, πρώτο Θεό, σε 9 η ώρα. 9 με 11 το καθημερινό ραντεβού μας. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Γιώργος Ζαγόρας και η εκπομπή Ζούγκλα έρχεται για να σας κρατήσει συντροφιά. Αν και οι εκπομπές πρέπει να τελειώνουν πάντα στην ώρα τους. Καλό βράδυ. Αυτό δεν γίνεται ποτέ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.